είμαστε κυρίες και κύριοι. Πολύ πολύ καλησπέρα. Είναι μεσημέρι Τετάρτης 27 Νοεμβρίου 2024. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4 και 4. Τα τηλέφωνα των καταγγελιών είναι 211-212-2016. Μπορείτε να βλέπετε τους τρόπους επικοινωνίας. Υπάρχει το email της εκπομπής OpenTora, papakitvopen.gr. Φυσικά έχουμε σελίδα στο Instagram OpenTora και στο X, το πρώην Twitter, το hashtag OpenTora, εκεί όπου καθημερινά δίνετε μοναδικό παρόν και πραγματικά θέλω να σας ευχαριστήσω για τη μεγάλη αγκαλιά την οποία μας έχετε ανοίξει και το γεγονός ότι εκτιμάτε την άδολη, την ανώθευτη δημοσιογραφική προσπάθεια και έρευνα την οποία κάνει η εκπομπή σε ό,τι αφορά όχι μόνο την υπόθεση Σαμαλιάδας και σε όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν την κοινή γνώμη. Όμως, εδώ πέρα έχουμε σε εξέλιξη ένα θρίλερ. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι οι βραδινές υποθέσεις είναι μια εκπομπή την οποία δεν πρέπει να χάσει κανείς. Γιατί εκεί που νομίζουν ορισμένοι ότι έχουμε τελειώσει με μια υπόθεση, ξαφνικά ανοίγουν άλλες υποθέσεις, οι οποίες είναι ακόμα μεγαλύτερες και αναδύονται εξαιτίας του γεγονότος ότι υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία, ντοκουμέντα. Σήμερα το βράδυ λοιπόν θα ζήσουμε ανεπανάληπτες τηλεοπτικές στιγμές, καθώς η δική μας η έρευνα έχει φτάσει σε τόσο βαθιά ύδατα τα οποία δεν φαντάζεστε. Το λέμε εδώ και κάποιες εβδομάδες. Θανάση Κατερινόπουλε, καλησπέρα. Είναι κοντά μας και η κυρία Μαυροειδή. Εξαιρετική δικηγόρος, η οποία η κυρία Μαυροειδή είναι νομική συμπαραστάτρια του πατέρα του αδικοχαμένου Παναγιωτάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε. Θανάση, το λέμε εδώ και εβδομάδες ότι σε αυτή την υπόθεση κρύβεται κάτι μεγαλύτερο ενδεχομένως από πίσω. Λέμε και επιμένουμε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως φαίνονται. Πέτρο μου. Ότι υπάρχουν άλλες παράμετροι, κάποια άλλα πρόσωπα, ένα κυκλωματάκι ενδεχομένως, το οποίο δεν είναι κυκλωματάκι, είναι κυκλωματάρα. Και πλέον είμαι σε θέση να πω, όχι σε σένα και στην κυρία Μαυροειδή όμως, μόνο, αλλά κοιτώντας τα μάτια το τηλεοπτικό κοινό, ότι έχουμε συγκεκριμένες εξελίξεις οι οποίες είναι ραγδαίες και αφορούν την υπόθεση της Σαμαλιάδας, αλλά με αφορμή την υπόθεση της Σαμαλιάδας έχουμε αρχίσει ήδη μια παράλληλη έρευνα η οποία πραγματικά σοκάρει. Θανάση, ξέρεις σε τι αναφέρομαι. Ξέρω πάρα πολύ καλά. Ας κάνουν υπομονή κάποιοι που λένε μιλάμε με γρίφους. Η γρίφη είναι απαραίτητη μερικές φορές. Εσύ τουλάχιστον το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Βέβαια θα είναι μια εκπομπή που θα προβληματίσει την κοινωνία μας, σε τι κοινωνία ζούμε και πού πάμε. Κυρία Μαυροειδή, επειδή έχετε τεράστια πείρα, έχετε ακούσει για παράνομες υιοθεσίες στη χώρα μας, Δυστυχώς. Έχετε ακούσει για εμπόριο βρεφών, Δυστυχώς, κύριε Κουσουλέ, και αυτά είναι φαινόμενα τα οποία προϋπήρχαν, θα γυρίσω λίγο πίσω εγώ στο χρόνο, δηλαδή ανά δεκαετίες, και συνεχίζονται με τους ίδιους ρυθμούς, ίσως και να έχουν ενταθεί κιόλας, διότι πρέπει να διαφοροποιήσουμε καταρχάς την νόμιμη υιοθεσία. Να το πείτε από να το καταλάβει ο κόσμος. Ακριβώς. Τι είναι λέμε... νόμιμη υιοθεσία, λοιπόν. Για να λέμε και πράγματα τα οποία είναι, να μην ξεφεύγουμε και από τα νόμιμα, έτσι. Ακριβώς. Λοιπόν, να διαφοροποιήσουμε την νόμιμη υιοθεσία από την παράνομη υιοθεσία. Η νόμιμη υιοθεσία, να φανταστείτε, στα χρόνια της μεχόμενης δικηγορίας μου, πριν αρκετά χρόνια, είχα ασχοληθεί και με το κομμάτι αυτό και μόνη μου το απέρριψα, δεν ήθελα στο γραφείο μου τέτοιες υποθέσεις, εξαιτίας όταν είδα στην πράξη την κολυσιεργία, τα εμπόδια και τις δυσχέρειες προκειμένου να ολοκληρωθεί μια νόμιμη υιοθεσία. Δηλαδή η νόμιμη υιοθεσία τι προϋποθέτει, με δύο λόγια. Ο θετός γονέας που ενδιαφέρεται να υιοθετήσει ένα παιδί στρέφεται με δικόγραφο, με την εκούσια δικαιοδοσία στο μονομελές πρωτοδικείο, ζητά, έχει δει, ενδεχομένως να έχει δει και να έχει επιλέξει κάποια παιδάκια και μετά από εκεί ξεκινάει μία κοινωνική έρευνα μέσα από την κοινωνική υπηρεσία, όπου αφού καταθέτουμε το δικόγραφο ο δικηγόρος στο δικαστήριο, αρχίζει μετά μία ενδελεχής και μακροχρόνια έρευνα. Να αναβρεθούν οι φυσικοί γονείς του παιδιού.
οι κοινωνικές συνθήκες, αν είναι από ίδρυμα, αν το παιδάκι αυτό σε τι ηλικία είναι, αν είναι βρέφος, έχει διαβαθμίσεις δηλαδή, δεν είναι εύκολο. Είναι μια μακροχρόνια διαδικασία, η οποία γίνεται μπορεί... όμως με νόμιμο τρόπο. Βέβαια, ο νόμιμος τρόπος... Και στην οποία, να το διαχωρίσουμε για να το καταλάβει ο κόσμος, όταν μιλάμε για νόμιμη ιδιωτική υιοθεσία μεταξύ ιδιωτών, δεν υπάρχει χρηματικό αντίτιμο. Μα αν υπάρχει χρηματικό αντίτιμο, είναι εμπόριο βρεφών. Δεν είναι νόμιμη υιοθεσία, ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, για να το ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο και να καταλάβει, γιατί υπάρχουν και γονείς που ενδιαφέρονται πάρα πολύ να υιοθετήσουν, και όχι όσοι έχουν ασχοληθεί, μερικές φορές έχουν αποδυναμώσει την προσπάθειά τους, γιατί βλέπουν τις δυσκολίες και έχουν φτάσει και σε σημείο να μην μπορούν να υιοθετήσουν, επειδή εξαιτίας του ελέγχου που σας είπα πριν, που προείπα. Αλλά με δύο λόγια, η νόμιμη υιοθεσία προϋποθέτει δικαστικές ενέργειες. Μέσω δικαστηρίου γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει με άλλο τρόπο. Και αν γίνει με άλλο τρόπο και... Συνηθίζουν τα βρέφη να τα βγάζουν στον πληστηριασμό. Μα τι λέτε, τα βρέφη στον πληστηριασμό. Ναι. Το βρέφος είναι... Σαν συγκεκριμένες ερωτήσεις εγώ. Ξέρω τι λέω. Στο εμπόριο, Πέτρο, βγαίνουν στον πληστηριασμό. Το βρέφος εξεπλάγινε, κυρία Μαυροϊδίνη. Δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό που ακούω αυτή τη στιγμή που λέτε. Να γίνω λίγο σαφής. Τι να πω. Τι να πείτε. Δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό που λέτε. Πρώτη φορά το ακούω. Ξέρω για πληστηριασμό, λέω. Για παράνομες είναι βρύθη η κοινωνία μας, έτσι. Παράνομες υιοθεσίες. Έχουμε αντιληφθεί και εμείς στη λειτουργία της δικαιοσύνης πολλές, ας πούμε. Δηλαδή, δεν συνηθίζεται δηλαδή κάποια φωτογραφία ενός βρέφους, ας πούμε, να διακινείται και να παρουσιάζεται σε επίδοξους γονείς, οι οποίοι ενδεχομένως... Δεν συνηθίζεται. Εντάξει, ωραία, λοιπόν, αφήστε την υποψήφιες γονείς. Λοιπόν, είναι δυνατόν. Εγώ ξέρω τι λέω. Τι θα δούμε, δεν ξέρω. Τι θα δει ο κόσμος. Λοιπόν, αυτά επί του παρόντος, κυρία Μαυροϊδή. Πάμε στη Γαδά. Μας περιμένει ο κύριος Νίκος Νικολετάκης, καθώς συνεχίζονται οι καταθέσεις οι οποίες δίδονται στο τμήμα ανθρωποκτονιών, στον 11ο όροφο λοιπόν της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. Σε λίγη ώρα αναμένεται να φτάσει και η κυρία Βούλα Δημητριάδου, η οποία εκπροσωπεί την κυρία Ειρήνη Μουρτζούκου, συμπαρίσταται μάλλον, δεν την εκπροσωπεί, γιατί η κυρία Μουρτζούκου δεν έχει καταστεί κατηγορούμενη, είναι ερευνόμενη, έτσι πρέπει να το πούμε όμως. Σε λίγη ώρα λοιπόν, Νίκο μου, καλησπέρα. Αναμένεται να φτάσει εκεί η κυρία Δημητριάδου προκειμένου να. Να συζητήσει. Α, έχει πάει η κυρία Δημητριάδου, σε ακούμε. Λοιπόν, καλησπέρα. Πριν από λίγα λεπτά έφτασε εδώ η Βούλα η Δημητριάδου, η δικηγόρος της Ειρήνης Μουρτζούκου. Μας είπε ότι θα μας κάνει μια δήλωση βγαίνοντας, γιατί βιαζόταν να ανέβει πάνω. Θέλω να σας πω ότι, όπως μάθαμε, θα καταθέσει κάποια στοιχεία και θα προτείνει συγκεκριμένους μάρτυρες και θα διορίσει επίσημα τον ιατροδικαστή Παντελή Αλεξάνδρου ως τεχνικό σύμβουλο της Ειρήνης Μουρτζούκου. Εκ του νόμου δεν δύναται να ενημερωθεί για την εξέλιξη της έρευνας των ανθρωποκτονιών. Το είχε πει και χθες ο Θανάσης ο Κατερινόπουλος εκεί. Ναι. Υπάρχει και μια πληροφορία, την οποία θα μας το επιβεβαιώσει όχι όταν θα κατέβει, ότι θα καταθέσει βιντεοληπτικό υλικό με μαρτυρία προσώπου που έχει ήδη καταθέσει στο τμήμα της Αμαλιάδας και των ανθρωποκτονιών, και το οποίο τα έλεγε διαφορετικά πριν και διαφορετικά λοιπόν, στην κατάθεσή λοιπόν, του. Λοιπόν, κρατάμε τα εξής. Νίκο, περίμενε λίγο. Τα δεδομένα. Κυρία Δημητριάδου, αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκεται στον 11ο όροφο της Γαδά, στο ανθρωποκτονιών. Έχει κάποια αιτήματα και θέλει να προτείνει και λίστα μαρτύρων. Δεν ξέρω αν κάτι τέτοιο προβλέπετε δικονομικά, κυρία Μαυροϊδή. Εσείς το γνωρίζετε αυτό. Εγώ δεν είμαι δικηγόρος, έχω τελειώσει, έχω κάνει μεταπτυχιακό στη νομική επιστήμη. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Όμως, η κυρία Δημητριάδου, όπως πολύ σωστά λες, Νίκο, και η κυρία Μουρτζούκου δεν δύνανται αυτή τη στιγμή να γνωρίζουν την απόρριτη έρευνα η οποία γίνεται εδώ και μέρες, γιατί έχουν καταθέσει γύρω στα 20 με 30 άτομα στο Αλίμονο. Μισό λεπτό. Έχω πληροφορίες οι οποίες είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες, φίλες και φίλοι. Αυτές οι πληροφορίες δεν ξέρω κατά πόσο είναι σε γνώση της κυρίας Δημητριάδου. Προφανώς και δεν είναι σε γνώση της κυρίας Δημητριάδου. Όμως, έχω συγκεκριμένες πληροφορίες ότι η κυρία Μουρτζούκου, η κυρία Ειρήνη Μουρτζούκου, προσέξτε και το «και» σε αυτά τα οποία λέω, έχει έναν κρυφό σύνδεσμο, ο οποίος δεν ξέρω από πού απορρέει, έτσι τουλάχιστον ισχυρίζεται η ίδια, έτσι διατείνεται, και αυτά τα οποία λέω δεν μπορεί να βγει να τα διαψεύσει. Ειρήνη μου αγαπημένη. Διατείνεται λοιπόν ότι έχει έναν κρυφό σύνδεσμο ή φανερό σύνδεσμο, θα δούμε ποιος είναι αυτός ο σύνδεσμος, και διατείνεται επίσης ότι έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε στη διάθεσή της συγκεκριμένες καταθέσεις προσώπων οι οποίοι
τα οποία την εμπλέκουν στην υπόθεση και ότι προετοιμάζεται, γιατί κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα κληθεί να καταθέσει στο ανθρωποκτονείο. Έτσι, θα κληθεί κάποια στιγμή, μισό λεπτό. Τι διατείνεται η ίδια. Και αυτά τα οποία λέω, επαναλαμβάνω για να είμαστε ξεκάθαροι, δεν μπορούν να διαψευστούν. Εγώ δεν ξέρω αν ισχύουν ή όχι. Εγώ λέω τι διατείνεται η ίδια. Διατείνεται λοιπόν ότι υπάρχει ένα σύνδεσμο, ότι έχει βρει ένα κονέ, να το πω έτσι απλά, και ότι έχει στη διάθεσή της συγκεκριμένες καταθέσεις προσώπων που έχουν πάει και έχουν καταθέσει προσώπων που την εμπλέκουν σε όλη αυτή την ιστορία και τις επεξεργάζεται προκειμένου να είναι σε θέση όταν κληθεί να καταθέσει Νίκο Νικολετάκη να μην υποπέσει σε αντιφάσεις, γιατί καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικές και πώς αξιολογούνται από τα έμπειρα στελέχη του ανθρωποκτονιών αυτές οι αντιφάσεις. Να σας πω μερικά πράγματα που έμαθα. Πρώτα απ' όλα ότι γύρω στη μία η ώρα ανέβηκε να καταθέσει ένα άτομο από το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία, γιατί έγινε με τη Μαρία Φρυδερίκη το δεύτερο βρέφος της Ειρήνης Μουρτζούκου. Επίσης θέλω να σας πω το εξής. Όσον αφορά και τα δημοσιεύματα που έχουμε δει και τις αναρτήσεις σχετικά με μια πρακτική που μπορεί να ακολουθήσει των ανθρωποκτονιών, να ασκήσει πίεση στην Ειρήνη Μουρτζούκου όταν θα κληθεί να καταθέσει μετά τις ιστοπαθολογικές που αναμένονται μέσα στις επόμενες ημέρες, να ασκήσει πίεση για ομολογία. Θέλω να σας πω ότι γενικώς υπάρχουν έρευνες και μελέτες ότι άτομα τα οποία πιέζονται έτσι να ομολογήσουν, ακόμα και να ομολογήσουν σε αρχικό στάδιο, και μιλάμε για άτομα χωρίς να εμπλέκω καμία αναφορά, ναι, καμία, γιατί δεν υπάρχει καμία υπόθεση, κατηγορία, έτσι, το επαναλαμβάνουμε, ναι, για την Ειρήνη Μουρτζούκου. Ναι, ναι. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι γενικώς, ιδίως από τα άτομα που έχουν διαγνωστεί με το σύνδρομο Μινχάουζεν διά αντιπροσώπου, ότι δεν ομολογούν και στις σπάνιες περιπτώσεις που ομολογούν, συνήθως το αναιρούν στα δικαστήρια. Μου το είχε πει και ο Ράιν Χαντερτμάγερ, ναι, ο Γερμανός ιατροδικαστής που είχε λύσει το γρίφο της Γερμανίας. Και να σας θυμίσω και στη συγκεκριμένη περίπτωση ότι τότε η μητέρα ομολόγησε στους αστυνομικούς και όταν έγινε μετά η δίκη της, ανέρεσε τις κατηγορίες. Επίσης, κάτι άλλο που έχω μάθει είναι το εξής. Υπάρχει μια πρακτική που ακολουθούν κάποιοι serial killers στο εξωτερικό. Τώρα μας κάνεις εγκληματολογική ανάλυση. Βεβαίως, έχω μιλήσει με εγκληματολόγο. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι υπάρχει μια πρακτική που το είχα κάνει και δύο νοσηλεύτριες οι οποίες είχαν σκοτώσει πάρα πολλά παιδιά στη Βρετανία και κάναν το εξής πράγμα. Όταν το παιδάκι, το βρεφάκι είχε πρόβλημα υγείας, τότε πήγαιναν και του έκαναν κάτι. Λοιπόν, Νίκο. Και είτε του έκλειναν τη μύτη, είτε του έκαναν χορήγηση ινσουλίνης, λοιπόν, ή τη διάφορα. Νίκο, αναφέρεσαι σε άλλες. Και με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Συνέχισε. Βεβαίως. Ολοκλήρωσε τη διάλεξη, παρακαλώ. Όχι, εντάξει, ολοκλήρωσα. Α, ολοκλήρωσε, εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, μισό λεπτό. Εστιάστε στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή λοιπόν στον 11ο όροφο της κατάβασης και την κυρία Δημητριάδου υποβάλλει συγκεκριμένα αιτήματα, προφανώς λίστα μαρτύρων, έχει λέει και ένα βιντεολειπτικό υλικό, γιατί είναι προφανές, κυρία Μαυροειδή, ότι εδώ πέρα θα επιχειρηθεί τις επόμενες ημέρες και όταν κληθεί να καταθέσει τελικά η κυρία Μουρτζούκου να αποδομηθεί η αξιοπιστία των μαρτύρων και κυρίως των προσώπων που την εμπλέκουν σε διάφορες πράξεις. Υπάρχουν δύο πρόσωπα τα οποία την έχουν κατονομάσει ως υπεύθυνη για τους θανάτους των βρεφών της. Είναι η μητέρα της, η κυρία Καλλιόπη Αναγνωστοπούλου, και είναι και η κουμπάρα της, η Κατερίνα, την οποία θα την έχουμε σε λίγη ώρα κοντά μας, γιατί θα έχουμε και τον τεχνικό σύμβουλο, τον κύριο Γαλεντέρη, γιατί έχουμε και μία τεχνική έκθεση η οποία αναμένεται να κατατεθεί. Έτσι θα μας πει ο κύριος Γαλεντέρης το τι ακριβώς έχει συμβεί. Όμως, το σοβαρό και το ουσιώδες είναι ότι εκτός του γεγονότος ότι όπως πληροφορούμε εγώ, τα τελευταία 24 ώρα, 48, 72 ώρες γίνονται σπασμωδικές κινήσεις και προσπάθειες προκειμένου να κατατρομοκρατηθούν κάποια πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως θα κληθούν από το ανθρωποκτονιόν και αναφέρομαι σε μάρτυρες. Την ίδια στιγμή η ίδια η κυρία Μουρτζούκου διατείνεται και λέω κάτι για το οποίο δεν μπορώ να διαψευστώ. Δεν μπορεί να με διαψεύσει αυτά τα οποία λέω. Διατείνεται ότι έχει αξιωματικό μέσα στην ελληνική αστυνομία, η οποία αξιωματικός την πληροφορεί για την πορεία. Κύριε Κουσουλέ, αν μου επιτρέπετε, σύμφωνα με την εν γέννη κατάσταση της Μουρτζούκου και από την έκθεσή της, την υπερέκθεσή της, έχουμε διαπιστώσει όλοι ότι πέφτει σε τρομερές αντιφάσεις. Το ζήτημα είναι το εξής. Αν αυτό που ισχυρίζεται είναι αξιόπιστο, γιατί
Αν είναι αξιόπιστο, δεν θέλω να διανοηθώ και να πιστέψω εγώ ως δικηγόρος, λειτουργός της δικαιοσύνης και όλοι μας, ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Μπορεί γιατί και να μην είναι αξιόπιστο. Όμως είναι κάτι για το οποίο υπερηφανεύεται και κοκορεύεται η ίδια. Και αναφέρομαι σε συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας και επαναλαμβάνω, δεν μπορούν να διαψευστούν. Θανάση μου, ναι. Εγώ θέλω να πω δύο πραγματάκια. Και τρία. Αν αυτό όντως που διατείνεται είναι έτσι, άμεσα θα πρέπει να επέμβει ο εισαγγελέας, άμεσα θα πρέπει να επέμβει το αρχηγείο ως φυσική προϊστάμενη, να δουν τι γίνεται. Και όπως είπα και χτες, αν υπάρχει τέτοιο πράγμα, όχι μόνο πρέπει να ξυλωθούν όλοι, πρέπει να γκρεμιστεί το κτίριο. Αν, λέμε αν γιατί αν, δεν το δεύτερο, χωράει το μυαλό μας αυτό ότι μπορεί να συμβεί. Έχει δικαίωμα να έχει νομικό συμπαραστάτη. Αυτούς τους μάρτυρες που θέλει να προτείνει τώρα, τους πρότεινε όταν πέθανε το παιδί και τη δικογραφία την είχε το ΑΤΑ Πελοκήπων. Πρότεινε μάρτυρες τότε. Επίσης, ένα τώρα άλλο ερώτημα είναι γιατί θυμήθηκε τώρα η κυρία Μουρζούχου. Υποτίθεται ότι 2-3 χρόνια ψάχνει να δει από τι έφυγαν τα παιδιά της. Είχε τότε για ποιο λόγο ορίζει τώρα τον αξιόλογο ιατροδικαστή, τον κύριο Παντελή Αλεξάνδρου, ως τεχνικό σύμβουλο? Τόσα χρόνια τι έκανε, τι έψαχνε? Καταρχάς, να δούμε λίγο πέρα από το έγκυρο ρεπορτάζ, το δημοσιογραφικό, το δικό σου Πέτρο. Πρέπει να δούμε και να τονίσουμε και τα δικονομικά ζητήματα. Εδώ είμαστε όλοι εν δυνάμει εμπλεκόμενοι. Ο καθένας με την ιδιότητα που θα λάβει στην πορεία. Το λέω αυτό γιατί βρισκόμαστε σε μια προανακριτική. Γνωρίζουμε ότι η προανακριτική είναι άκρος μυστική. Γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να υποβάλουμε, να νομιμοποιηθούμε και να συμμετέχουμε στη διαδικασία αυτή. Αν θα οριστεί τεχνικός σύμβουλος, όπως και εμείς έχουμε διορίσει τον κύριο Λέων, αλλά τον κατονομάζουμε ειδικό αυτή τη στιγμή, γιατί τεχνικός θα οριστεί όταν και εφόσον ασκηθούν και διώξεις. Αν ασκηθούν ποινικές διώξεις. Ναι. Άρα λοιπόν η κυρία Μουρτζούκου ακόμη δεν έχει καν κληθεί για να καταθέσει. Προς Θεού δεν λέμε ούτε καν σαν ύποπτη, γιατί ισχύει το τεκμήριο της αθότητος. Προφανώς. Αυτά είναι τα δεδομένα μας. Ναι. Αλλά δεν έχει κληθεί ούτε καν να καταθέσει. Πώς προτείνει μάρτυρες σε ένα στάδιο της διαδικασίας που δεν έχει ολοκληρωθεί η δικονομική εξέλιξη όπως απαιτούν οι διατάξεις και τα άρθρα του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας? Θέτω ερωτήματα. Ένα ερώτημα. Ναι, παρακαλώ. Νομικό συμπαραστάτη όρισε αμέσως μετά το θάνατο του παιδιού της στο νοσοκομείο του Αγία Σοφία. Ορίστε. Όρισε νομικό συμπαραστάτη αμέσως μετά το θάνατο του παιδιού της. Ένα ερώτημα. Δεύτερον, ναι ή όχι, αυτό βέβαια η ίδια το ξέρει. Επεχείρησε τότε να επικοινωνήσει με πρόσωπο να το στείλει να πάει να καταθέσει, αλλά να καταθέσει συγκεκριμένα πράγματα που δεν ξέρω ποιος ήταν ο νομικός συμπαραστάτης τότε, θα τις έλεγε, θα τις υπαγόρευε για να καταθέσει. Άντρα, γυναίκα, ξέρει αυτή πολύ καλά. Παρουσία δύο ασθενών και σε συγκεκριμένα και σε συγκεκριμένο αστυνομικό τμήμα, το οποίο τότε έφερε την προανάκριση. Και πήγε, δεν ξέρω αν πήγε ο άνθρωπος, αλλά πήγε. Παρουσία δύο ασθενών συγγενικών της προσώπων. Τα ξέρουμε. Ξέρω γιατί χθες έκανες μια συνάντηση, Θανάση, η οποία ήταν κομβική. Θα πει ο δικηγόρος μου. Ναι. Λοιπόν, αυτό. Η κυρία Μπουρτζούκ. Μην επεκταθούμε σε όλα αυτά, γιατί πραγματικά όχι. Να πάμε να δούμε το ρεπορτάζ το σημερινό. Γιατί σήμερα, Θανάση, έχουμε νέες μαρτυρίες και η κυρία Μαυροϊδή. Θέλω να καλωσορίσουμε, έχουμε κοντά μας και τον κύριο Γαλεντέρη, ο οποίος είναι ειδικός σύμβουλος, τεχνικός σύμβουλος, ειδικός σύμβουλος. Εμπλέκεται ο άνθρωπος ιατροδικαστικά στην υπόθεση του βρέφους της Κατερίνας, το οποίο κατέληξε το 2021. Καλησπέρα σας, κύριε Γαλεντέρη. Καλησπέρα. Έχουμε τηλεφωνικά και την Κατερίνα κοντά μας. Καλησπέρα, Κατερίνα μου. Καλησπέρα. Θα πάμε σε λίγη ώρα σε ό,τι αφορά αυτά τα οποία φέρονται να περιλαμβάνονται στην έκθεση, την οποία αναμένεται να παραδώσει ο κύριος Γαλεντέρης, φίλες και φίλοι, και θα δούμε και κάποια σκίτσα τα οποία έχουμε ετοιμάσει. Γιατί υπενθυμίζουμε ότι αυτό το κοριτσάκι κατέληξε, αυτό το βρέφος κατέληξε στα χέρια της Ειρήνης Μουρτζούκου και μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αναζητούνται οι φωτογραφίες από την νεκροψία, νεκροτομή. Θα μας τα πει σε λίγη ώρα ο κύριος Γαλεντέρης. Υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες οι οποίες το απαθανατίζουν, νεκρό είναι φωτογραφίες που είχε τραβήξει η Ειρήνη Μουρτζούκου και θα δούμε λοιπόν κάποια σκίτσα και κάποιες εκχυμώσεις οι οποίες έχουν γίνει διακριτές και τις έχει διακρίνει ο κύριος Γαλεντέρης. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, ακούστε να δείτε τι έχει το μενού. Έχουμε νέες μαρτυρίες. Αφενός έχουμε μια συγκλονιστική μαρτυρία η οποία προέρχεται από τον θείο της Ειρήνης Μουρτζούκου και περιγράφει τις συνθήκες βάσει των οποίων κατέληξε η δεύτερη. Το δεύτερο βρέφος μέσα στο Πέδον τον Οκτώβριο του 2023. Έχουμε μια μαρτυρία συγκλονιστική, η οποία προέρχεται από το πλέον στενό συγγενικό πρόσωπο
της 24χρονης γυναίκας. Πρόκειται για την θεία της Μουρτζούκου, την οποία ουσιαστικά την είχε ως μάνα, ως δεύτερη μητέρα. Θα ακούσετε τι λέει και τι αποκαλύπτει. Έχουμε συνομιλήσει και με τη γιαγιά της, όμως έχουμε κάποια πρώτα στοιχεία τα οποία θα τα δείξουμε σήμερα, κυρία Μαυροειδή, και θα τα αναλύσουμε το βράδυ. Θα έχουμε περισσότερο χρόνο το βράδυ. Τα οποία ουσιαστικά μας δείχνουν το τι λέει η Ειρήνη Μουρτζούκου από το περασμένο Σάββατο, δηλαδή μία μέρα αφότου αφέθηκε ελεύθερη μετά τη σύλληψη η οποία είχε προηγηθεί την προηγούμενη εβδομάδα εξαιτίας της συκοφαντικής δυσφήμισης, την οποία φέρεται να έχει τελέσει σε βάρος του Γιώργου Αργυρόπουλου. Έχουν πολύ μεγάλη σημασία αυτά τα οποία σας λέω και στη συνέχεια θέλω να μιλήσουμε λίγο και για την υπόθεση του Παναγιωτάκη, να μας πείτε τι είναι αυτό το οποίο περιμένουμε. Ναι. Γιατί, κυρία Μαυροειδή, έχουμε κάποιες πληροφορίες που είναι συγκλονιστικές. Θα πρέπει να ανακαλέσει ο εντολέας σας στη μνήμη του κάποια γεγονότα τα οποία ενδεχομένως συνέβησαν λίγο πριν αλλάξει η χρονιά, μεταξύ τέλη 23 και αρχές 24. Θα τα δούμε λοιπόν σε λίγη ώρα όλα αυτά. Δεν αφορούν αυτά τον εντολέα σας, έτσι μην παρεξηγηθώ, αφορούν την υπόθεση του Παναγιωτάκη. Λοιπόν, πάμε στο διαγωνισμό να τον δούμε, ο οποίος τρέχει και είναι διπλός, φίλες και φίλοι. Αφενός η εταιρεία Μυρίδης Αβίδης σας κάνει δώρο ένα ολοκληρωμένο σετ οικιακών ηλεκτρικών συσκευών και μικροσυσκευών της εταιρείας Μόρις. Μπορείτε να εξοπλίσετε το σπίτι σας. Τα πάντα όλα προσφέρει η Σαβίδης Αμυρίδης. Η κλήρωση λοιπόν θα γίνει 31 Δεκεμβρίου 2024, τελευταία ημέρα του χρόνου. Γι' αυτό λοιπόν τηλεφωνείτε από σταθερό κινητό στο 14800. Αφήνετε όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο. Ή στέλνετε SMS γράφοντας ΚΑΠΑ ΩΜΙΚΡΟΝ και όνομα, επώνυμο στο 14800. Όμως, με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε στον άλλο μεγάλο διαγωνισμό, στην άλλη μεγάλη κλήρωση, καθώς την Παρασκευή κληρώνουμε 5.000 ευρώ μετρητά. Είναι μια προσφορά της εταιρείας Βιοκαρπέτ. Υπενθυμίζω, 5.000 ευρώ μετρητά. Η κλήρωση θα γίνει σε 48 ώρες. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με τις μαρτυρίες και όλα τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Αυτά θα ακολουθήσουν στη συνέχεια της σημερινής εκπομπής, στο Open τώρα. Πάμε να συνδεθούμε λίγο με τον κύριο Γαλεντέρη, τον τεχνικό σύμβουλο της Κατερίνας. Έχουμε κοντά μας και την Κατερίνα τηλεφωνικά. Καλησπέρα σας, κύριε Γαλεντέρη. Καλησπέρα και πάλι. Πριν ξεκινήσουμε να δούμε το τι ακριβώς αναμένεται να συμβεί, γιατί πληροφορούμαστε ότι αναμένετε κι εσείς να παραδώσετε την έκθεσή σας, η οποία είναι 13-14 σελίδες, δεν ξέρω πόσες σελίδες ακριβώς απαριθμεί. Πάμε να θυμηθούμε, φίλες και φίλοι, και κυρία Μαυροειδή, λίγο. Έχουμε ένα βίντεο ετοιμάσει με τα κοινά ευρήματα τα οποία έχουν εντοπιστεί στους θανάτους των παιδιών. Αναφέρομαι στα ευρήματα τα οποία υπάρχουν σε όλες τις ιατροδικαστικές εκθέσεις. Υπενθυμίζω, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου να το πω. Πλην της δικής μας. Πλην της δικής σας, η οποία αναμένεται κάποια στιγμή. Ελπίζω αυτή τη βδομάδα, την άλλη βδομάδα, να έχουμε αποτελέσματα, έτσι δεν είναι? Είδομεν. Ελπίζουμε. Είδομεν. Σε όλες λοιπόν τις υπόλοιπες, τις τέσσερις, και αναφερόμαστε στου θανάτου του 14, του 21, του 22 και του 23. Υπάρχουν ιατροδικαστικές εκθέσεις, όμως δεν υπάρχει αιτία θανάτου. Σαφής αιτία θανάτου. Πάμε όμως να δούμε, να θυμηθείτε λίγο τα κοινά ευρήματα όπως τουλάχιστον τα έχουμε εντοπίσει εμείς και οι τεχνικοί σύμβουλοι της εκπομπής. Όχι των εμπλεκομένων. Παρακαλώ. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται σύμφωνα με πληροφορίες τα αποτελέσματα για τις ιστοπαθολογικές εξετάσεις του 15μηνων Παναγιωτάκη που έχασε ξαφνικά τη ζωή του τον περασμένο Αύγουστο, ενώ δίπλα του βρισκόταν μόνο η Ειρήνη Μουρτζούκου. Η 24χρονη ήταν μόνη της παρούσα και στους θανάτους των άλλων τεσσάρων μωρών σε μια υπόθεση που συγκλονίζει. Κοινή συνισταμένη των θανάτων αποτελεί το γεγονός ότι ξαφνικά, σύμφωνα με τις περιγραφές της 24χρονης, τα βρέφη παρουσίασαν δυσκολία στην αναπνοή, έχασαν το χρώμα τους και τελικά κατέληξαν. Έλλειψη οξυγόνου δείχνουν πολλά κοινά ευρήματα στις ιστοπαθολογικές εξετάσεις στη ζωή Ιλιάνα 18 μηνών, στο μωρό της Κατερίνας 6 μηνών
και στα δύο βρέφη της Ειρήνης Μουρτζούκου 19 ημερών και 2 μηνών, σύμφωνα με την έρευνα και τα ντοκουμέντα του Οπεντόρα. Σύμφωνα με πληροφορίες σε κάποια από τα μωρά, εντοπίστηκε συμφόρηση και είδημα σε βασικά όργανα, όπως οι πνεύμονες και ο εγκέφαλος. Υπάρχουν όμως και κάποια ευρήματα τα οποία οι ιατροδικαστές τα χαρακτηρίζουν εκοφαντικά, όπως η έντονου βαθμού μικροφυσαλιδώδης θεάτωση στο ΥΠΑΡ και η εικόνα δίκινέναστρου ουρανού στο Θήμο Αδένα, που εντοπίστηκε στα βρέφη της Ειρήνης Μουρτζούκου 19 ημερών και 2 μηνών. Το ίδιο εύρημα εντοπίστηκε και στη Μικρή Ήριδα. Έλλειψη οξυγόνου δείχνει και η κατά τόπους καινοτοπιώδης εκφύλιση υπατικών κυττάρων ως επί υποξίας, που εντοπίστηκε στην Πέμπα της Κατερίνας. Το ίδιο ακριβώς εύρημα εντοπίστηκε στη Μαλένα, αλλά και στην Τζορτζίνα στην υπόθεση της Πάτρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να διοριστεί Επιτροπή Κρατικών Πραγματογνωμόνων, προκειμένου να προχωρήσει σε μια συνολική επανεκτίμηση των ιατροδικαστικών ευρημάτων σε όλα τα παιδιά, όπως ακριβώς συνέβη και στην υπόθεση της Πάτρας με Μαλένα και Ήριδα. Λοιπόν, είμαστε λοιπόν σε στάδιο επαναξιολόγηση όλων των ευρημάτων των τεσσάρων θανάτων από ειδικούς. Περιμένουμε τα αποτελέσματα του Παναγιωτάκη για τον μικρό Παναγιωτάκη. Ελπίζω να έχουμε σύντομα φως σε ό,τι αφορά αυτή την ιστορία. Έτσι. Σύντομα δεν το λέμε πλέον, κύριε Γιατί έχει περάσει από τον Αύγουστο. Διότι είναι μεγάλο το διάστημα και θα μου επιτρέψετε να πω, επειδή δεν έχουν ακόμη, και ακόμη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχουμε αποτελέσματα. Αυτή η διαδικασία ίσως εμποδίζει και δυσχεραίνει δικονομικά και την διαδικασία της προανάκρισης. Των ανθρωποκτονιών, λέτε. Βεβαίως. Θεωρείται φυσιολογικός αυτός ο χρόνος καθυστέρησης? Θεωρώ, επειδή έχω ρωτήσει, έχουμε και τον κύριο Γαλεντέρη εδώ, ο οποίος είναι έγκριτος και μπορεί να τον ρωτήσουμε και να το επιβεβαιώσει. Εγώ θεωρώ, κατά τη δική μου άποψη και εμπειρία, ότι ο χρόνος αυτός, με την δημοσιότητα που έχει υπόθεση και με το δημόσιο ενδιαφέρον που παρουσιάζει και με το κατεπίγουσα, θα μπορούσαν να εντείνουν τις προσπάθειες να συντομεύσουν τη διαδικασία και να έχουμε αποτελέσματα. Γνωρίζουμε από την άλλη ότι τα αποτελέσματα αυτά αργούν πάρα πολύ, μπορεί να κάνουν υπό νορμάλες συνθήκες και ένα χρόνο. Ας το επιβεβαιώσει ή το διαψεύσει ο κύριος Γαλεντέρης. Θυμόμαστε είναι... βέβαια, κυρία Μαυροειδή, ότι είχαμε αποκαλύψει ότι είχαν γίνει συγκεκριμένες προσπάθειες από συγκεκριμένους ιατροδικαστικούς κύκλους, προκειμένου την ιστολογική εξέταση μάλλον του Παναγιώτη να την αναλάβει συγκεκριμένη επιστήμονας. Είχε σταλεί ένα έγγραφο το οποίο ήταν, την ονομάτιζε, έλεγε λοιπόν ότι πρέπει να αναλάβει αυτή η κυρία. Όταν το αποκαλύψαμε, το απέσυραν αυτό το έγγραφο και στείλανε. Την έχει αναλάβει λοιπόν ο κύριος Θεοχάρης στην ιστολή. Και θα μου επιτρέψετε εδώ να επισημάνω, ευελπιστώ και θέλω να πιστεύω, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι άλλο, ότι κατά τη διαδικασία της νεκροψίας νεκροτομής του Παναγιωτάκη, ότι θα έχουν ληφθεί, θα έχουν γίνει νόμιμες διαδικασίες, θα έχουν ληφθεί φωτογραφίες. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ακούσαμε και διάφορα σε τηλεοπτικά μέσα ότι, δηλαδή, ακούσαμε κάτι παρανοϊκά πράγματα, ότι ο γιατροδικαστής... Σε άλλες εκπομπές, λέτε. Σε άλλες εκπομπές, ότι ο γιατροδικαστής δεν είναι στις αρμοδιότητές του να λαμβάνει φωτογραφίες και ότι μπορεί να χρειαστεί και η άδεια της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων. Λοιπόν, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Ακούστηκε ναι. Αυτό στην τηλεόραση. Ακούστηκε στην τηλεόραση. Λοιπόν... από το Πανεπιστήμιο, όχι με την εμπειρία της ποινική μαχόμενης δικηγορίας, από το Πανεπιστήμιο, όσοι δικηγόροι έχουμε. Το είπανε δημοσιογράφοι ή ειδικοί αυτό? Όχι φυσικά ειδικοί, δημοσιογράφοι, ούτε καν δημοσιογράφοι, παρουσιαστές. Παρουσιαστές το είπανε. Βεβαίως. Βεβαιότατα. Όσοι έχουμε επιλέξει από τη νομική σχολή το ποινικό δίκαιο και έχουμε ασχοληθεί με τη διαδικασία του ποινικού από τη νομική μας σχολή, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο γιατροδικαστής, όταν θα προβεί στην νεκροψία νεκροτομή, είναι ο αρμόδιος να λαμβάνει φωτογραφίες και παράλληλα να τις στέλνει για να είναι και ο ίδιος καλυμμένος στην ΔΕΕ. Ακριβώς. Και η ΔΕΕ είναι η αρμόδια εγκληματική υπηρεσία, η οποία μπορεί, αν και οι ίδιοι καταλάβουν ότι υπάρχει υπόνοια εγκληματικής οργάνωσης, να προχωρήσουν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες. Ωραία. Αυτά λέει η επιστήμη. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε οι παρουσιαστές ότι η επιστήμη λέτε ακυρώνεται. Εσείς λέτε ότι οι παρουσιαστές λένε άλλα. Ακριβώς. Ωραία, λοιπόν, εμείς δεν εμπιστευόμαστε τους παρουσιαστές. Εμπιστευόμαστε. Είναι διασταλτική ερμηνεία της ποινικής δικονομίας. Ακριβώς. Εμπιστευόμαστε την επιστήμη. Λοιπόν, πάμε λίγο στον κύριο Γαλεντέρη. Κύριε Γαλεντέρη, καταρχάς θέλω να ξεκινήσω από εσάς. Την έχετε παραδώσει την τεχνική σας έκθεση? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχει παραδοθεί στην πληροεξούσια δικηγόρο, δεν έχει παραδοθεί στις αρχές. Ωραία.
Φωτογραφίες έχετε λάβει, θέλω να μας πείτε έτσι, γιατί έχουν ακουστεί διάφορα πράγματα ότι έχετε καταλήξει ενδεχομένως σε αιτία θανάτου. Τι είναι αυτό το οποίο μπορείτε να πείτε, τι είναι αυτό το οποίο σας έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση σε ό,τι αφορά αυτά τα οποία έχετε εξετάσει, και να ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο έλεγε η κυρία Μαυροϊδή. Θυμόμαστε ότι η κυρία Μουρτζούκου μετέφερε, απέστελνε κάποιες φωτογραφίες της νεκρής μπέμπας της Κατερίνας. Αυτές τις φωτογραφίες εσείς τις είδατε. Διαπιστώσατε λοιπόν ότι το παιδάκι, η μπέμπα, το βρέφος ήταν νεκρό. Και θέλω να πάμε λοιπόν, έχουμε φτιάξει εδώ πέρα ένα σκίτσο. Αυτό είναι το πρόσωπο ενός μωρού. Έτσι, βάσει των φωτογραφιών που έχει δει λοιπόν, φίλες και φίλοι, ο κύριος Γαλεντέρης, εντοπίζει εκχυμώσεις. Δείξτε μου σας παρακαλώ λίγο τα σημεία στα οποία εντοπίζονται οι εκχυμώσεις. Είναι εδώ στη μύτη και είναι και εδώ, λίγο πιο πάνω. Ανάμεσα στο μεσόφρυο, όπως λέμε. Λοιπόν, αυτά έχουν εντοπιστεί από τις φωτογραφίες του νεκρού βρέφους που είχε αποστείλει εκείνο το βράδυ η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία βέβαια διατηνόταν ότι το παιδί ήταν ζωντανό. Καλησπέρα, κύριε Μίτσενα, προσθέθηκε και ο κύριος Μίτσενας στην παρέα μας. Καλησπέρα. Κύριε Γαλεντέρη, τις φωτογραφίες από την νεκροψία νεκροτομή τις έχετε πάρει μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Όχι, δεν τις έχουμε πάρει, αν και τις έχουμε ζητήσει, όπως με έχει ενημερώσει και η πληξούσια δικηγόρος. Τα ευρήματα αυτά που βρήκαμε εμείς στις φωτογραφίες έχουν κάνει με αλλοιώσεις δερματικές. Ακόμα δεν μπορούμε να πούμε αν είναι εκχυμώσεις με σιγουριά. Γι' αυτό και ζητάμε επιτακτικά τις φωτογραφίες της νεκροψίας νεκροτομής. Να σας ενημερώσω, γιατί άκουσα κάτι για προσωπικά δεδομένα. Όποιος ανατρέξει σε ένα πρωτόκολλο διενέργειας νεκροψίας νεκροτομής, η απεικονιστική καταγραφή είναι υποχρεωτική. Ακριβώς. Δεν γίνεται να γίνει νεκροψία νεκροτομή χωρίς να υπάρχει καταγραφή απεικονιστική. Αφενός, ο ιατροδικαστής καλείται να συντάξει μια έκθεση μετά από 2 χρόνια, αν έρθει στο παθολογικά. Και πού θα βασιστεί στις σημειώσεις του? Πρέπει να έχει σίγουρα απεικονιστική για να μπορέσει να ανατρέξει τα ευρήματα και να μπορέσει να συντάξει την έκθεση. Επιπλέον, θα πρέπει και η ίδια η αρχή προανακριτική να έχει το ίδιο υλικό για να μπορέσει ενδεχομένως να διορίσει δεύτερο πραγματογνώμονα, να λάβουν γνώση οι τεχνικοί σύμβουλοι κτλ. Συνεπώς, η φωτογράφηση είναι μέσα στο πρωτόκολλο και θεωρείται ότι πρέπει να λαμβάνει χώρα σε οποιαδήποτε νεκροψία νεκροτομή. Στην περίπτωση της Κατερίνας, του βρέφους της Κατερίνας, έχουν ληφθεί φωτογραφίες, το γνωρίζετε αυτό? Δεν γνωρίζω αν έχουν ληφθεί. Αυτό που γνωρίζω είναι ότι δεν έχουμε παραλάβει εμείς φωτογραφίες μέχρι τη συγκεκριμένη στιγμή. Παρά το γεγονός ότι το έχετε αιτηθεί, δηλαδή η δικηγόρος Κατερίνας, η κυρία Τζελβέ, Κατερίνα μου, καλησπέρα, μας ακούς όπου θέλεις, παρεμβαίνεις. Έχει αιτηθεί, έχει υποβάλει ανάλογο αίτημα στις αρχές, έτσι για να είμαστε ξεκάθαροι. Η κυρία Τζελβέ έχει το δικαίωμα να το κάνει και η ίδια έχει αναφέρει ότι έχει κάνει το σχετικό αίτημα και δεν έχουμε ακόμα λάβει φωτογραφίες. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν, Πέτρο, πάνω σε αυτό ήθελα να πω κάτι. Ναι, ναι. Ότι αν σε περίπτωση έχουν, να ρωτήσω βασικά, αν σε περίπτωση έχουν ληφθεί οι φωτογραφίες, έχουν βγει, υπήρχαν κάποτε οι φωτογραφίες και πλέον τώρα δεν υπάρχουν για κάποιο λόγο, τι γίνεται? Γιατί δεν γίνεται τώρα από το 2014 να υπάρχουν φωτογραφίες και από το 2021 να μην υπάρχουν. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν. Υπάρχει αρχείο. Αυτό νομίζω ότι ο κύριος ψηφιακά. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Είναι ψηφιακά τώρα. Είναι αδιανόητο να μην υπάρχουν. Κύριε Μίτσενα. Καταρχήν χαίρομαι, Πέτρο, που σε βλέπω ελεύθερο και χριστοήθη μετά την περιπέτεια που είχες. Δεν κατέβαλαν τις προσπάθειές σου να αναδείξεις την αλήθεια. Τώρα έρχομαι στο ζήτημα. Σίγουρα υπάρχουν φωτογραφίες και σίγουρα υπάρχει αρχιακό υλικό. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν, και μιας και είπες περιπέτεια, βάζουμε μια άνω τελεία. Θα συνεχίσουμε. Θα μας πει και ο κύριος Γαλεντέρης γιατί έχει εντοπίσει συγκεκριμένα ευρήματα. Πάμε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Μας περιμένει η κυρία Δημητριάδου. Να δώσουμε λοιπόν το λόγο στον Νίκο Νικολετάκη και να ακούσουμε τι είναι αυτό το οποίο θέλει να πει η κυρία Δημητριάδου. Καλησπέρα, Νίκο. Μόλις βγήκε η Βούλα η Δημητριάδου, επειδή έκλεισε η γραμμή, ξανακαλέστε μας. Ωραία, θα τους ξανακαλέσουμε, βλέπουμε ότι είναι με τον Νίκο. Τι ακριβώς έγινε πάνω? Ναι, μ' ακούτε? Σας ακούμε μια χαρά. Ναι. Ωραία, την καλησπέρα μου καταρχήν. Και σε, ήρθα και υπέβαλα κάποια αιτήματα στα πλαίσια της προανάκρισης, ασκώ νόμιμα καθήκοντα. Υπέβαλα λοιπόν αιτήματα προκειμένου να προσέλθουν να καταθέσουν κάποιοι μάρτυρες. Διόρισα τεχνικό σύμβουλο και θεωρώ ότι την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξουν κάποιες εξελίξεις αναφορικά με τα αποτελέσματα της ιστολογικής του Παναγιωτάκη. Ναι, Νίκο, δεν ξέρω αν μας ακούς. Μετέφερε στην κυρία Δημητριάδου το ερώτημα. Α, μα ακούει και η κυρία Δημητριάδου. Ακούει. Πέτρο, έχω δώσει το ένα με ακουστικό. Ναι, ακούει. Ωραία, ωραία. Ακούει η κυρία Δημητριάδου. Κυρία Δημητριάδου, ορίσατε τεχνικό σύμβουλο τον κύριο Παντελή Αλεξάνδρου, αλλά εδώ πέρα υπάρχει ένα ερώτημα εύλογο. Ναι, ακριβώς. Ναι, είναι αξιόλογος πολύ ο κύριος Αλεξάνδρου. Υπάρχει ένα εύλογο δημοσιογραφικό ερώτημα το οποίο έτσι
μου έρχεται στο μυαλό για ποιο λόγο οι εντολές σας, γιατί εσείς εντολές εκτελείτε ουσιαστικά. Η εντολέα σας ψάχνει εδώ και δύο περίπου χρόνια να βρει τι ακριβώς έχει συμβεί με τα παιδιά της. Για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή επιλέγει να ορίσει έναν αξιόλογο ιατροδικαστή ως τεχνικό σύμβουλο και για ποιο λόγο δεν το είχε κάνει αυτό νωρίτερα? Έχει το δικαίωμα να το κάνει. Γιατί τώρα λοιπόν γίνεται ένας επανέλεγχος, ανακύπτουν κάποια ερωτήματα και επειδή υπάρχουν και ιατρικοί φάκελοι οι οποίοι αφορούν τα δύο δικά της βρέφη τα οποία έχουν αποβιώσει, έχει δικαίωμα λοιπόν στο στάδιο αυτό να ορίσει τεχνικό σύμβουλο. Αγαπητή συνάδελφε, γιατί διατάχθη ένας επανέλεγχος. Ναι, κύριε Μίτσα. Αγαπητή συνάδελφε, είμαι ο Ανδρέας Μίτσανας, καλησπέρα. Γνωριζόμαστε, είναι εξαιρετή συνάδελφος. Αυτό το οποίο καταλαβαίνω είναι ότι η εντολέα σας περνάει στην αντεπίθεση και η ίδια ασκεί δικαιώματα εν είδη υποστηρίξεως κατηγορίας αν κάποιος έχει τελέσει κάποια έκνομη πράξη, για να το καταλάβουμε. Συνάδελφέ μου, να σας προλάβω, έχει ήδη υποβάλει από πέρσι μηνυτήρια αναφορά. Μάλιστα. Κατά παντός εμπλεκομένου και έχει μάλιστα, το έχω προσκομίσει και αυτό. Έχει παράσχει συγκεκριμένες εντολές με αξιοδότηση. Έχει επίσης δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη. Άρα κατηγορίας. Ουσιαστικά το σημαντικό, κυρία συνάδελφε, είναι ότι εσείς αυτή τη στιγμή ζητάτε το διορισμό τεχνικού συμβούλου εν είδη ασκούντες δικαιώματα από την υποστήριξη της κατηγορίας. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Αυτό είναι το καθοριστικό, η είδηση ουσιαστικά. Αυτή είναι η είδηση, ναι. Ότι υποστηρίζει την κατηγορία, αλλά εδώ δεν έχουμε κατηγορία όμως ακόμα. Εφόσον αποδοθεί. Ναι, είπαμε ό,τι ανακύψει από την έρευνα. Αποδοθεί. Ό,τι ανακύψει από την έρευνα. Ναι, εφόσον αποδοθεί, κατά πάντα. Όταν γίνεται μια έρευνα, δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Μάλιστα, το καταλάβαμε. Τώρα αυτό το αποσαφηνίσαμε, ναι, Θανάση. Είναι η δεύτερη φορά που προτείνει μάρτυρες. Ναι. Γινόταν ναι. Και μια δικογραφία στο ΑΤΑ Πυλοκύπων. Είχε προτείνει τότε μάρτυρες, είχαν εξεταστεί, προτείνει του ίδιου μάρτυρε. Κύριε Κατερινόπουλε, είχε πράγματι. Διενεργεί στην προανάκριση το ΑΤΑ Πελοκύπων για το παιδάκι που απεβίωσε στο Πέδον. Αγία Σοφία. Ναι. Και η δικογραφία είχε αποσταλεί και είχε χρεωθεί σε εισαγγελέα των Αθηνών. Και στην πορεία διαβιβάστηκε και στην Πάτρα. Κυρία Δημητριάδου, γνωρίζουμε πότε θα κληθεί. Έχετε εικόνα εσείς τώρα, γιατί έχετε και πολύ καλή ενημέρωση ως έμπειρη δικηγόρος, πότε θα κληθεί να καταθέσει οι εντολές σας, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει να κληθεί κιόλας από το ανθρωποκτονιών να καταθέσει. Έχουν παρελάσει, έχουν καταθέσει γύρω στα 20 με 30 άτομα από ό,τι πληροφορούμαστε. Εγώ λοιπόν, επειδή αντιλαμβάνεστε δεν είμαι σε θέση να μου πούνε πότε θα την καλέσουν, ναι. Απλά από την εμπειρία μου θεωρώ ότι μετά από τα αποτελέσματα ιστολογικής του Παναγιωτάκη, σε εκείνο το στάδιο περίπου θα κληθεί να καταθέσει και η δική μου. Mm-hmm. Τώρα, από εκεί και πέρα, γιατί δεν έχουμε και τη δυνατότητα, βέβαια, ξέρετε, και η εντολέα σας δεν προτιμάει πλέον, δυστυχώς, την δική μου την εκπομπή, ευτυχώς. Μιλάει όμως, συνεχίζει να μιλάει σε κάποια μέσα και καλά κάνει η κοπέλα αυτή. Τι είναι αυτό το οποίο σας... Εγώ δεν έχω κάτι τέτοιο υπόψη μου, γιατί δεν μπορώ να παρακολουθώ τα μέσα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ακριβώς, ναι. Εντάξει, Πέτρο μου, πρωτεύουν τα άσκηση των καθηκόντων. Ναι, το καταλαβαίνω, κυρία Δημητρία μου. Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, θέλω να πω, τι είναι αυτό το οποίο λέει τώρα εσχάτως. Βλέπουμε ότι υπάρχουν καταθέσεις. Υπήρξε και η κατάθεση της μητέρας της, υπάρχει και η κατάθεση της Κατερίνας, την οποία έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Έχουν δοθεί και άλλες καταθέσεις. Έχουμε και την τεχνική έκθεση του κύριου Γαλεντέρη, ο οποίος κάνει λόγο σε συγκεκριμένα ευρήματα τα οποία έχει εντοπίσει σε φωτογραφίες, οι οποίες βέβαια δεν αποτελούν αποτέλεσμα της νεκροψίας, νεκροτομής, αλλά είναι κάποιες φωτογραφίες οι οποίες απεστάλησαν από την εντολέα σας, κυρία Δημητριάδου. Τι απαντά λοιπόν η Ειρήνη Μουρτζούκου σε όλα αυτά? Κοιτάξτε, η Ειρήνη δεν γνωρίζει, διότι και η εντολοδόχος δικηγόρος δεν είναι σε θέση να γνωρίζει το περιεχόμενο των καταθέσεων. Θεωρώ όμως όταν κληθεί, όταν θα κληθεί να καταθέσει η ίδια, πιστεύω ότι ο διενεργών την προανάκριση και αυτός που θα επιληφθεί της κατάθεσής της θα υποβάλει και ερωτήματα που κρίνει σκόπιμο ότι πρέπει να υποβληθούν για να διελευκανθεί στους ήδη καταθέσατες μάρτυρες. Μία ερώτηση θα μπορούσα να κάνω. Ναι, κύριε Μίτσινα, και μετά να θέσω και εγώ ένα ερώτημα. Κυρία, θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση. Προσδοκάτε το αποδεικτικό υλικό να φτάσει στα χέρια του τεχνικού συμβούλου πριν καταθέσει ως μάρτυρας πελάτη δάσας?
Όχι, όχι, όχι. Ο τεχνικός σύμβουλος θα επιληφθεί όταν έχει εικόνα αναφορικά με τα ιατροδικαστικά ευρήματα. Ναι, αλλά τα ιατροδικαστικά ευρήματα, Κάλλιον, εμού γνωρίζετε ότι θα... Και με το διορισμό πραγματογνωμών. Σύμφωνοι. Διότι η προανάκριση διορίζει πραγματογνώμονες, σύμφωνοι. Έτσι. Σύμφωνοι. Και ρωτώ το εξής, λοιπόν, ότι ο πραγματογνώμων... Άρα λοιπόν θα πρέπει να έχουμε ένα αποτέλεσμα γνωμοδότησης από τους πραγματογνώμονες, ναι, για αλλά... να μπορεί στην πορεία να επιληφθεί και ο τεχνικός σύμβουλος. Ναι, αλλά εσείς προτρέξατε στο διορισμό. Προτρέξατε, όχι, είναι με σημαντικό. Με το ίδιο σκεπτικό υποβάλλω την ερώτηση ο κύριος Γκαλεντέρης, πώς είναι σε θέση λοιπόν να αποφανθεί. Αυτό λέω, προστρέξατε να διορίσετε τεχνικό σύμβουλο λήψη πραγματογνώμονα. Έτσι, μπράβο. Ναι. Αυτό τι σημαίνει, για εξηγήσετε το κάτω. Λοιπόν, ακούστε με, γιατί δεν θα μάθω, γιατί ακούω το έτσι, μπράβο. Εγώ δεν έχω εικόνα και ακούω ένα έτσι μπράβο. Και είμαι πάρα πολύ έμπειρη. Κυρία Μαυροϊδή, το να υποβάλει στο... Ακούστε με. Ναι, ναι. Το να υποβάλει σε οποιοδήποτε στάδιο η δικηγόρος, η νομική συμπαραστάτηδα, τα αιτήματά της, δεν σημαίνει ότι θα ικανοποιηθούν αύριο. Γνωρίζει προανάκριση πότε θα τα ικανοποιήσει. Ναι. Μάλιστα. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, να συνεχίσω εγώ τη συζήτηση. Μισό λεπτό, κύριε Δημητριάδου, σας όχι, αν μπορώ να αποδεσμευτώ, διότι αντιλαμβάνεις το θεσμικός μας ρόλος. Ξέρω, είχατε περάσατε και χθες εκεί πέρα από τη Δαμόκλειο σπάθη των πειθαρχικών. Εκεί πέρα σας έχουν καλέσει. Εντάξει, δεν θέλουμε, σας έχουν καλέσει για εξηγήσεις και τέτοια. Τα γνωρίζετε. Τα γνωρίζω και πραγματικά θλίβομαι με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Δεν είναι τις παρούσεις, θα είναι κάποια άλλη στιγμή. Το μόνο αυτό που θέλω να πω και δημόσια, ότι εγώ προσωπικά, όποιος θέλει να δει τις όποιες τοποθετήσεις μου, ποτέ μα ποτέ δεν έχω διαρρεύσει υλικό από την προανάκριση. Μα δεν ποτέ. Υπάρχει ειδικογραφία αυτή τη στιγμή, δεν ξέρουμε τι κατατίθεται στο ανθρωποκτονείο, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι. Ποτέ, όχι στη συγκεκριμένη υπόθεση, σε όσες υποθέσεις λοιπόν έχω διαχειριστεί. Λοιπόν, αφήστε τα αυτά, θα τα βρείτε μεταξύ σας στο δικηγορικό. Αυτά θα τα βρείτε, κυρία Δημητριώδη, μεταξύ σας στο δικηγορικό σύλλογο. Με την ευκαιρία λοιπόν τη ερώτηση που με υποβάλλατε, απαντώ. Ναι, εγώ ανέβασα και ένα άρθρο και στο e-reportage και στο δικαστικό ρεπορτάζ. Είναι σαφής η τοποθέτησή μου και η άποψή μου επ' αυτού του θέματος, όμως αυτό δεν αφορά την κυρία ουσία. Σας ευχαριστώ προσωπικά. Την ουσία της υπόθεσης. Θέλω να σας θέσω ένα τελευταίο ερώτημα και να σας αποδεσμεύσω έτσι, γιατί ξέρω ότι τρέχετε και εσείς. Γνωρίζετε αν η εντολέα σας αυτή τη στιγμή είναι σε ανοιχτή επικοινωνία, όπως τουλάχιστον φέρετε να διατείνετε ίδια με κάποιους από τους μάρτυρες οι οποίοι έχουν εκληθεί και καταθέσεις των ανθρωποκτονιών? Το έχω ξαναπεί, Πέτρο, ότι δεν είμαι οπισθοφυλακή της εντολέως μου, για την οποία φαντάζομαι όλη η κοινωνία έχει μία εικόνα καταγράψει ως προς την γενικότερη τοποθέτηση, διαχείριση της όλης υπόθεσης από την δική της μεριά. Ναι. Είμαι εδώ γιατί πήρα μία συγκεκριμένη εντολή. Ωραία. Όταν λοιπόν φτάσει η έρευνα εκεί που πρέπει, τότε θα τα ξαναπούμε. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Δημητριάδου. Δεν γνωρίζω λοιπόν την απάντηση με ποιο συγκεκριμένη, αν και με ποιους επικοινωνεί και αν επικοινωνεί. Ούτε με θα μάρτυρες, μπορούσε ποτέ η εντολέα σας, ας πούμε, να έχει στα χέρια της κατάθεση συγκεκριμένου προσώπου προκειμένου να όχι, μην υπάρχει. Βέβαια. Α, όχι, βέβαια. Αυτό σας το προεξοφλώ, δεν υπάρχει ένα στο ίδιο στη σκηνή. Ωραία, ωραία. Ωραία. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Δημητριάδου. Θεωρώ ότι προέχουν οι διαπροσωπικές τους σχέσεις. Ναι. Οι χρόνιες, οι οποίες για τον αλφαδίνα λόγο φτάνουν κάπου ή δεν φτάνουν ή μπορεί να φτάσουν και σε σύγκριση. Θα τα δούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Δημητριάδου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και πάμε... εγώ και εγώ καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γκαλεντέρη. Κύριε Γκαλεντέρη, πάμε τώρα να ακούσουμε και την Κατερίνα. Έχουμε και την Κατερίνα κοντά μας. Παρακαλώ πολύ να το υπενθυμίσουμε αυτό στο τηλεοπτικό κοινό ότι είναι κοντά μας η Κατερίνα. Κύριε Γκαλεντέρη, λοιπόν, βλέπουμε ότι έχετε εντοπίσει κάποια ευρήματα. Εσείς λέτε ότι δεν είναι εκχυμώσεις, είναι κάποια ευρήματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, σας προβληματίζουν από αυτό το υλικό το οποίο έχετε στα χέρια σας. Πάμε τώρα όμως στην ουσία της υπόθεσης, καθώς υπενθυμίζουμε ότι στην περίπτωση του βρέφους της Κατερίνας έχουμε τη διάμεση πνευμονίτιδα, αν δεν απατώμε, έτσι δεν είναι? Ως αντίθερα του, όντως, έχει οριστεί η διάμεση πνευμονίτιδα βρεφικής ηλικίας. Εσείς πού καταλήγετε, υπάρχει διάμεση πνευμονίτιδα τελικά ή δεν υπάρχει ή κάτι άλλο έχει συμβεί? Γιατί γίνεται λόγος για υποξία, για στέρηση του οξυγόνου, κάτι το οποίο μας παραπέμπει ενδεχομένως σε άλλα πράγματα τα οποία τα έχουμε δει σε άλλες υποθέσεις, κύριε Γκαλεντέρη. Εντάξει, εμείς δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε τα ευρήματα του στο παθολόγου. Όντως, αναφέρει διάμεση πνευμονίτιδα παιδικής ηλικίας, οφείλουμε να το σεβαστούμε και να το αποδεχτούμε. Αυτό που πρέπει να διερευνηθεί εκ μέρους μας είναι η βαρύτητα και η έκταση της πνευμονίτιδας αυτής. Για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε αν
συμμετείχε ή αν ήταν η αιτία θανάτου ή αν συμμετείχε εν τέλει τέλος πάντων στο μηχανισμό θανάτου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σημείο το οποίο πρέπει να σταθούμε, γιατί η ιστοπαθολογική δεν περιγράφει καθόλου τα ευρήματα αυτής της πνευμονήτητας. Απλά θέτει έναν τίτλο χωρίς να μπαίνει σε καμία περιπτωμένη παραπάνω. Οπότε υπό αυτές τις συνθήκες δεν μπορούμε να αποφανθούμε αν η διάμεση πνευμονήτητα μπορεί να ήταν η αιτία θανάτου ή όχι. Δηλαδή αυτά τα ευρήματα τα οποία βλέπει τώρα το τηλεοπτικό κοινό, κύριε Γαλεντέρη, και είναι πράγματα τα οποία τα έχετε εντοπίσει εσείς μέσω της μελέτης αυτών των φωτογραφιών, πού θα μπορούσαν να οφείλονται κατά την άποψή σας? Έχετε αποφανθεί επ' αυτού? Να πούμε ότι αυτά τα ευρήματα είναι ορατά στον καθένα μας. Δεν είμαι ούτε μάγος, ούτε έχω ειδικές ικανότητες. Μπορούν να αναγνωριστούν οποιοδήποτε κοιτάξει τις φωτογραφίες. Για να είμαστε όμως, εμείς οι ιατροδικαστές, οφείλουμε πρώτα να έχουμε μια περιστατημένη άποψη για να μπορέσουμε να μην κριθούμε αναξιόπιστοι, να το πω καλύτερα. Οπότε και να έχουμε μια πιο σοβαρή και πιο σταθερή εικόνα. Αυτές οι βλάβες, οι αλλοιώσεις, αν αποδειχθούν ότι όντως αφορούν σε κακώσεις ή σε αποτέλεσμα πίεσης του προσώπου εκ των έξω, καταλαβαίνετε ότι είναι συμβατό με έναν ασφυκτικό θάνατο. Οπότε και στις περιπτώσεις αυτές που τα ευρήματα έτσι κι αλλιώς είναι ελάχιστα. Είναι αυτά λέτε, έτσι, αυτά το οποίο εντοπίζεται στο οθόνη και λίγο πιο πάνω. Αυτά τα πράγματα, αυτά, δηλαδή, για να τα βλέπει ακριβώς ο κόσμος, μιλάμε ότι έχετε εντοπίσει ευρήματα εδώ, σε αυτό το σημείο, και λίγο πιο πάνω είναι ευρήματα, όπως λέει φίλες και φίλοι ο κύριος Γαλεντέρης, τα οποία εντοπίζονται, όχι, δεν πρέπει να είσαι ειδικός για να τα εντοπίσεις. Τα εντοπίζεις με γυμνό μάτι. Το βλέπεις από τη φωτογραφία. Η παρουσία τους είναι με γυμνό μάτι, ακριβώς. Ναι, και επιτρέψτε μου, επειδή και εγώ εμείς έχουμε τις φωτογραφίες που, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να προβάλλουμε για ευνόητους λόγους. Φωτογραφία δεν μπορούμε να την προβάλλουμε. Έχουμε προβάλει τη φωτογραφία βάζοντας πίξελ και προστατεύοντας το πρόσωπο του βρέφους, γιατί είναι πραγματικά συγκλονιστική εικόνα την οποία είδαμε και εμείς και την εικόνα την οποία έχει δει και ο κύριος Γαλεντέρης. Μιλάμε για ένα εύρημα εδώ και ένα εδώ. Αυτή η απόσταση λέει κάτι στον ιατροδικαστή? Δηλαδή το σημείο που εντοπίζετε τα ευρήματα σας λέει κάτι, σας δείχνει κάτι? Μας λέει ότι πρέπει να ληφθούν σοβαρότατα υπόψη, αν επαληθευθούν, για την εξήγηση του μηχανισμού θανάτου, ο οποίος κατατείνει προς τον ασφυκτικό θάνατο. Είναι ευρήματα τα οποία θα βοηθήσουν πάρα πολύ στην έρευνα και θα πρέπει να ληφθούν σοβαρότατα υπόψη, εφόσον, ξαναλέω, εφόσον επαληθευθούν από την νεκροψία. Ωραία. Κατερίνα μου. Ναι, Πέτρος, ακούω. Τις φωτογραφίες αυτές τις οποίες έχει δει ο κύριος Γαλεντέρης, τις έχεις δει και εσύ, γλυκό μου κορίτσι, έτσι δεν είναι? Ναι, τώρα τελευταία τις είδα όταν τις παρέδωσα στην δικηγόρο μου. Αυτά τα ευρήματα, γιατί μιλάμε για δύο ευρήματα, επαναλαμβάνω. Ένα εδώ και ένα εδώ. Τα εντόπισες και εσύ, δηλαδή, θέλω να πω, είδες τις φωτογραφίες και τα έχεις δει και εσύ αυτά τα ευρήματα τα οποία υπάρχουν? Πέτρο μου, δεν σε καμία περίπτωση θα αμφισβητήσω τα λεγόμενα του κύριου Γαλεντέρη. Όπως καταλαβαίνεις, για ευνόητους λόγους δεν άντεξα να κάτσω στον υπολογιστή και να δω τις φωτογραφίες. Μία από τις είδα και παρατήρησα και κατάλαβα το παιδί έχει φύγει από τη ζωή. Δεν άντεξα, δεν μπορούσα να κάτσω να δω κάτι παραπάνω. Το καταλαβαίνω και το αναλαμβάνομαι και είναι απολύτως ανθρώπινο. Θέλω όμως να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Εσύ εκείνο το βράδυ έφυγες από το σπίτι. Θύμισε μας λίγο, σε παρακαλώ πολύ, τι ώρα έφυγες από το σπίτι, Κατερίνα μου? Έφυγα 11:30-12 παρά, γιατί όπως έχω ξαναπεί, Πέτρο, 10 η ώρα το βράδυ έδωσα το φάρμακο που έπινε η μικρή του Κέπρα. Και έφυγα 11:30-12 παρά από το σπίτι. Μάλιστα. Το προσωπάκι του μωρού το θυμάσαι όταν έφυγες? Ναι, έχω και φωτογραφίες που είχαν τραβηχτεί και εκείνη τη μέρα το πρωί. Και μέρες πριν ήταν καθαρό το πρόσωπό του, δεν είχε κάποιο σημάδι. Άρα συγκριτικά μας λες αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν φωτογραφίες, το έχεις απαθανατήσει το μωράκι σου, την πεμπούλα σου, και εκείνο την ημέρα. Ακριβώς, κάθε μάνα που βγάζει φωτογραφίες. Ακριβώς. Δεν χρειαζόταν ούτε φίλτρο να βάλω στη φωτογραφία του μωρού για να τη φτιάξω, ούτε και τίποτα. Ήταν πεντακάθαρο το προσωπάκι της. Ωραία. Δεν θυμάσαι να υπάρχουν αυτά τα ευρήματα? Όχι, δεν θυμάμαι. Είναι πρώτη φορά που τα ακούω. Και πάνω σε αυτό το θέμα θα ήθελα να πω ότι αν αυτά τα ευρήματα είχαν βρεθεί τότε που έπρεπε να βρεθούν από τον συγκεκριμένο άνθρωπο που είχε το παιδί στα χέρια, ίσως να είχα σώσει άλλα τρία παιδάκια. Έχει καταγραφεί, κύριε Γαλεντέρη, εμείς την έχουμε την ιατροδικαστική έκθεση, αλλά τώρα με σαν έναν άχαρο ρόλο να κάνουμε ρητορικές ερωτήσεις για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή την υπόθεση. Έχουν καταγραφεί κακώσεις στην έκθεση την οποία παραδόθηκε εκείνη την περίοδο? Όχι, αναφέρεται ρητά ότι δεν υπάρχουν κακώσεις στην περιοχή του προσώπου. Αυτά τα ευρήματα
τα οποία εντοπίζονται. Και πραγματικά εντοπίζονται και θα εντοπιστούν όταν με το καλό φτάσουν οι φωτογραφίες νεκροψίας, νεκροτομής και ενδεχομένως εκεί πέρα να δείτε και εσείς με το έμπειρο μάτι σας κάτι άλλο, κάτι χειρότερο. Αλλά ας υποθέσουμε ότι είναι μόνο αυτά τα ευρήματα. Θα έπρεπε σε περίπτωση που τα είδε ο ιατροδικαστής, δεν μπορούσε να μην τα δει ο ιατροδικαστής, θα έπρεπε όμως να τα καταγράψει στην ιατροδικαστική του έκθεση. Εάν ήταν ορατά στην νεκροψία, φυσικά και όφιλε να τα καταγράψει. Είτε αυτά οφείλονταν σε χειρισμού κάρπα, είτε αυτά οφείλονταν σε μηχανισμό κάκωσης με βία. Λοιπόν, και μιας και είπατε για κάρπα, θέλω να πάμε να θυμηθούμε για να δούμε λίγο και να καταλάβετε τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί υπενθυμίζω ότι για την υπόθεση του βρέφους Κατερίνας έχουν δοθεί δύο καταθέσεις. Η μία κατάθεση δόθηκε από την ίδια την Κατερίνα, η δεύτερη κατάθεση δόθηκε από την Ειρήνη τη Μουρτζούκου. Τι λέει λοιπόν μεταξύ άλλων στην κατάθεση της η κυρία Μουρτζούκου? Ότι 5 και 3 τα ξημερώματα, επαναλαμβάνω, 5 και 3 τα ξημερώματα, αντιλήθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με το βρέφος. Ουσιαστικά ομολογεί ότι την ώρα που μπήκε στο δωμάτιο, το βρέφος, το οποίο το παρουσίαζε ζωντανό στις φωτογραφίες που έστειλε στη μάνα της και όχι μόνο, ήταν νεκρό. Πάμε να θυμηθούμε λοιπόν τι είχε δηλώσει τότε, τι είχε καταθέσει τότε στις αρχές. Όσα έλεγε στην κατάθεση που έδωσε η Ειρήνη Μουρτζούκου το 2021 στο αστυνομικό τμήμα Πατρών για το θάνατο της 6 μηνών μπέμπας της κουμπάρας της Ειρήνης, παρουσιάζει το Open τώρα. Σύμφωνα με ασφάλεις πληροφορίες, η Ειρήνη Μουρτζούκου στην κατάθεσή της την ημέρα θανάτου του βρέφους στις 4 Φεβρουαρίου του 2021 ισχυρίστηκε ότι τα ξημερώματα εκείνης της ημέρας το παιδί έκανε ένα παράξενο ήχο και έμεινε με ανοιχτά μάτια αποδίδοντας το θάνατο της μπέμπας σε παθολογικά αίτια. Μαζί μου μένει η φίλη μου Εκατερίνη μαζί με την 6,5 μηνών κόρη της, καθότι έχει χωρίσει με τον πρώην άντρα της. Στις 8 Δεκεμβρίου του 2020 παρουσίασε κάποια κρίση και νοσηλεύθηκε στο Καραμανδάνη Νοσοκομείο Πατρών για περίπου 10 μέρες, καθότι εισήχθη λόγω κάποιων σπασμών που παρουσίασε. Τότε οι κρίσεις που παρουσίασε έλαβαν χώρα στην οικία μου. Η Εκατερίνη έφυγε για να προσέξει μια ηλικιωμένη. Εγώ εκείνη την ώρα δεν κοιμόμουν. Η μικρή ήταν ταΐσμένη και είχε λάβει τη φαρμακευτική της αγωγή. Περί ώρα 5 και 3 η μικρή έκανε έναν παράξενο ήχο και έκτοτε έμεινε με ανοιχτά μάτια και δεν ανταποκρινόταν. Αμέσως προσπάθησα να την επαναφέρω και ταυτόχρονα καλούσα το ασθενοφόρο. Αυτό κατέφθασε μετά από 30 λεπτά περίπου. Πήγαμε όλοι στο Καραμανδάνη νοσοκομείο, όπου με ενημέρωσαν ότι η μικρή είχε αποβιώσει. Ταυτόχρονα είχα ενημερώσει και την φίλη μου Εκατερίνη για το γεγονός. Μας ενημέρωσαν ότι μάλλον πέθανε από ανακοπή και από το πρόβλημα το οποίο είχε. Πιστεύω πως ο θάνατός της οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Λοιπόν, αυτά είχε καταθέσει η κυρία Ειρήνη Μουρτζούκου τότε. Ήταν η πρώτη κατάθεση, η μοναδική κατάθεση η οποία υπάρχει σε αυτό τον φάκελο. Κατερίνα, έχουν έτσι τα πράγματα, δηλαδή ενημερώθηκες 5 και 3 τα ξημερώματα από την Ειρήνη? Εγώ από την Ειρήνη και ο τότε συντροφός μου δεν ενημερωθήκαμε από την Ειρήνη. Ενημερωθήκαμε από την τότε σχέση της, ότι την είχε πάρει η Ειρήνη τηλέφωνο και της είχε πει ότι το παιδί έχει φύγει από τη ζωή, ότι δεν είναι καλά και έκλαιγε συγκεκριμένα η κοπέλα. Μετά πήρε τότε ο σύντροφός μου τηλέφωνο την Ειρήνη και της είπε τι έγινε η Ειρήνη, της λέει, με το παιδί. Και η απάντησή της ήταν ένα αντράκο μου, όλα καλά, μην ανησυχείς. Λοιπόν, και χθες μας έλεγες, Κατερίνα, και θέλω το σχόλιο του κύριου Γαλεντέρη, ότι το Δεκέμβριο το κοριτσάκι σου, η Μπέμπα, είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο, στο Καραμανδάνιο, αν δεν απατώμε, γιατί είχε παρουσιάσει ένα επεισόδιο με την υγεία του, έτσι. Πολύ σωστά, ναι. Και θυμάσαι ότι το τρίτο 24ωρο φεύγεις από το νοσοκομείο, το παιδάκι είχε ελεγχθεί, ήταν μία χαρά. Ενώ φεύγεις από το νοσοκομείο να κάνεις κάποιες προσωπικές δουλειές, να πάρεις κάποια ρούχα, ενημερώνεσαι από την Ειρήνη, η οποία έχει μείνει πίσω, ότι το παιδί παρουσιάζει νέο επεισόδιο. Έτσι, ναι, δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Και όταν πηγαίνεις εκεί, θύμισε μας λίγο ποια είναι η εικόνα την οποία αντικρίζεις. Άφησε ένα παιδί πολύ καλά στην κατάστασή του. Και όταν γύρισα, αντίκρισα ένα παιδί που είχε καλώδια στο σώμα του. Και ένα μηχάνημα, λογικά, αυτό monitor λέγεται, από ό,τι μπορώ να καταλάβω και εγώ το τελευταίο καιρό που ακούω. Monitor το οποίο δείχνει το οξυγόνο και την καρδιά του μωρού. Ναι. Ήταν όλα φυσιολογικά, ούτε πρόβλημα με την καρδούλα του, ούτε και το οξυγόνο να πέσει, ούτε τίποτα. Ήταν μια χαρά το μωρό. Και από τότε λοιπόν που εγώ πήγα στο νοσοκομείο εκείνη την ημέρα, που έπαθε το δεύτερο επεισόδιο, δεν έφυγα καθόλου από εκεί. Το παιδί δεν ξαναέπαθε τίποτα. Και συγκεκριμένα θυμάμαι με τόση ταλαιπωρία που πέρασε, με τόσες εξετάσεις, με τόσους γιατρούς που είχε πάνω από το κεφάλι της σχεδόν κάθε 2 ώρες. Δεν μου ανέβασε ούτε πυρετό,
ούτε δέκατα. Ούτε να μου κάνει κάποιο βρόχο, να βήξει, να έχει μιξούλες σαν μωρό από την ταλαιπωρία και μόνο. Ήταν ένα παιδί πολύ καλά, υγιέστατο. Και εξετάσεις του και όλα αυτά, να υποθέσω, Κατερίνα μου, ότι όλα αυτά τα οποία μας λες έτσι και μας τα περιγράφεις και δυστυχώς ανακαλείς τη μνήμη σου όλα αυτά τα δυσάρεστα γεγονότα, πιστοποιούνται και από τον ιατρικό φάκελο, ο οποίος πρέπει να υπάρχει ένας ιατρικός φάκελος αυτού του παιδιού, έτσι δεν φυσικά είναι. Φυσικά και υπάρχει. Ναι, κύριε Γαλεντέρη, δεν υπάρχει ιατρικός φάκελος. Υπάρχει, φυσικά και υπάρχει. Απλά λείπουν κάποια έγγραφα τα οποία σκοπεύουμε να τα ζητήσουμε να μας χορηγηθούν και αυτά. Λοιπόν, από την εξέταση του ιατρικού φακέλου που έχετε κάνει εσείς, κύριε Γαλεντέρη, πού καταλήγετε? Βλέπετε το παιδί αυτό έχει κάτι παθολογικό, κάτι το οποίο να του στέρισε ουσιαστικά το οξυγόνο ευνηδίω εκείνο το ξημέρωμα του Φεβρουαρίου του 2021. Κοιτάξτε, η πορεία του παιδιού πάει ως εξής. Εισέρχεται με απώλεια συνείδησης. Χάνει δηλαδή τις αισθήσεις του και κάνει μια βολφοστροφή. Αυτό προφανώς και τρόμαξε τη μητέρα, οπότε και το μετέφερε στο νοσοκομείο. Εκεί διαγνώστηκε με μια ουρολίμωξη, οπότε και χορηγήθηκε ενδοφλέβια τη βίωση. Κατά το τρίτο 24ωρο, όπως προείπε και η Ειρήνη, και ενώ έλειπε, παρουσίασε μια απώλεια συνείδησης και μετά τον οικοκλονικό σπασμό στο δεξί κάτω άκρο. Μια γενικευμένη, που γενικεύθηκε, μια επιληπτική, μάλλον να πω μια κρίση σπασμού. Γιατί το επιληπτική. Αυτή η κρίση σπασμού πότε έγινε? Ήταν την ημέρα που είχε φύγει η Κατέρνα από το νοσοκομείο. Το τρίτο, ναι. Που ήταν μόνο με την Ειρήνη Μουρζούγου. Και αυτή η κρίση σπασμών πώς μπορεί να προκληθεί, γιατί εμείς δεν είμαστε ειδικοί, ερωτήσεις θέτουμε. Κοιτάξτε, πρέπει να διερευνηθεί το παιδί οπωσδήποτε. Πρέπει να αναγνωριστεί αν υπάρχει κάποιο παθολογικό αίτιο που την προκαλεί. Και φυσικά η βιβλιογραφία θέτει με πολύ σοβαρό, ως σοβαρό μάλλον κλάδο, τμήμα της διαφορικής διάγνωσης, να το πω έτσι, και η κακοποιητική συμπεριφορά. Δηλαδή πρέπει οπωσδήποτε να αποκλειστεί και αυτό το ενδεχόμενο όταν... Η κακοποιητική συμπεριφορά, λέτε. Ναι, αλλά στην πεχιά περίπτωση, όταν έχουμε μία κρίση σε ένα κατά τα άλλα υγιές παιδί, όταν υπάρχει αυτή η εικόνα και δεν έχουμε επανάληψη της κρίσεως, της επιληπτικής και δεν υπάρχει παθολογία από πίσω, τότε πρέπει να διαφοροδιαγνωστεί οπωσδήποτε η πιθανότητα συγκεκριμένη. Δηλαδή, ποια μπορεί να είναι μια κακοποιητική συμπεριφορά, υποθετικά μιλώντας, που μπορεί να οδηγήσει σε μια τέτοιου είδους επιληπτική κρίση, σε αυτό το επεισόδιο σπασμού, όπως λέτε? Είτε κάποια κρανοκεφαλική κάκωση, είτε κάποια αστέρηση του οξυγόνου, όλα αυτά συνάδουν με κακοποιητική συμπεριφορά. Συνεπώς, παιδιά τα οποία είναι υγιή και εμφανίζουν μια μονήρη κρίση σπασμών, χωρίς παθολογία. Χωρίς δηλαδή αναγνωρισμένη. Αλλά εδώ μας λέτε και μας λέει και η Κατερίνα, το κοριτσάκι, η Μπέμπα, δεν είχε κάτι παθολογικό. Εξετάστηκε, έμεινε μέρες στο νοσοκομείο, εξήλθε, δεν διέγνωσαν κάτι παθολογικό. Δεν προέκυψε κάτι. Αυτό είναι αλήθεια. Άρα αυτό πώς μπορεί να εξηγηθεί αυτό το επεισόδιο? Το παθολογικό δια της ατόπου βγαίνει από τη μέση. Τι άλλο μπορεί να έχει συμβεί? Θέλω, γι' αυτό και ζητάμε να δούμε κάποια επιπλέον έγγραφα τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο της νοσηλείας του. Δεν συμπεριλαμβάνεται η μαγνητική τομογραφία. Για να μπορέσω να έχω μια σιγουριά και μια εμπεριστατωμένη εικόνα, θα ήθελα πρώτα να μου χορηγηθεί και η μαγνητική τομογραφία από το νοσοκομείο για να ολοκληρώσω και εγώ το φάκελο νοσηλείας, για να έχω και μια τελικά μια πλήρη εικόνα της κατάστασης του παιδιού όσο βρισκόταν στο Καραμαντάνι. Ναι, κύριε Μητσίνα, θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Εάν δοθεί μαγνητική, θα αποκλειστούν όλοι οι άλλοι λόγοι και θα πάμε στην απόπειρα. Είστε τελεσμένοι, γιατί δεν ξέρουμε. Ναι, αν δοθεί μαγνητική. Άρα η μαγνητική είναι το κλειδί. Αυτό λέμε τώρα, έτσι. Είναι κλειδί. Πέτρο, να ρωτήσω... τόσο ισχυρή, αλλά πρέπει να μας χορηγηθεί. Συγγνώμη, αυτή η μαγνητική τώρα πάλι δεν έχουν παραδοθεί οι φωτογραφίες. Η μαγνητική γιατί δεν έχει παραδοθεί ακόμα? Υπάρχει. Εντάξει, το φάκελο ενώ λέγεται, περιγράφεται ότι συνάπτεται το πόρισμα της μαγνητικής. Εγώ δεν έχω λάβει πόρισμα, αφενός, και αφετέρου σίγουρα χρειαζόμαστε τα φιλμ. Το πόρισμα δεν μου λέει τίποτα. Πρέπει να δούμε τα φιλμ εκ νέου για να μπορέσουμε να. Αυτά υπάρχουν, θέλω να πιστεύω. Διάγνωση. Έτσι πρέπει να υπάρχουν στο νοσοκομείο, στα αρχεία του Καραμαντανίου. Το 2021 η μαγνητική αποθηκεύεται ψηφιακά. Συνεπώς υπάρχουν. Όχι, λέει ο κύριος Γαλεντέρης αυτή τη στιγμή, για να το επαναλάβουμε και εκεί και το σχόλιο σας, κυρία Μαυροϊδή. Και Κατερίνα, θέλεις να προσθέσεις κάτι, ευχαρίστως. Λέει ο κύριος Γαλεντέρης ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια έγγραφα της μαγνητικής, ένα πόρισμα της μαγνητικής, χωρίς να υπάρχει το φιλμ. Δεν έχετε το φιλμ, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Γαλεντέρη, στη διάθεσή σας. Ακριβώς. Ναι, Κατερίνα. Πάνω σε αυτό το θέμα με τη μαγνητική, θυμάμαι ότι μου είχαν πει γιατροί ότι είναι καθαρή, ότι δεν έχει κάτι. Πόσο θυμάμαι, αλλά θέλω κι εγώ να επιβεβαιωθώ με τα λεγόμενά τους. Έτσι, να μην θέλω να πω κάτι παραπάνω ή να βάλω υποψίες για κάτι άλλο.
Όπως και μια εξέταση που είχε γίνει στο Ρίο με τον Ιδρώτα. Αρνητικό, μια εξέταση στο Χεράκι. Στον Ιδρώτα ήταν καλό. Αυτό ήθελα να, να προσθέσω. Λοιπόν, εγώ κρατάω αυτό το οποίο λες εσύ, Κατερίνα, μου ότι θυμάσαι οι γιατροί σου είχαν πει ότι η μαγνητική ήταν καθαρή. Μιλάμε λοιπόν για μια δυσεξήγητη κρίση, ένα επεισόδιο σπασμού το οποίο συνέβη. Ναι, αλλά να τονίσω όμως ότι θέλω να επιβεβαιωθώ για το αν ήταν καθαρή ή όχι. Θα περιμένουμε. Να μην υπονοήσω το οτιδήποτε άλλο. Ναι, κυρία Μαυροίδη. Όπως και ο κύριος Γαλαντέλης αναφέρει, εάν όντως υπάρχει και έχει αναζητηθεί, θα πρέπει να προσκομιστεί άμεσα. Προφανώς, δεν το συζητώ. Έτσι, και από εκεί θα εξακριβωθεί τελικά εάν υπάρχει ή δεν υπάρχει. Λοιπόν, δηλαδή θα πρέπει να λάβουν απάντηση στο αίτημα. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γαλεντέρη για την παρουσία του. Είμαστε εν αναμονή των φωτογραφιών, αν υπάρχουν φωτογραφίες. Τη μαγνητική του φίλου, τη μαγνητική. Εάν υπάρχει και το φίλο. Μαγνητική τελικά, τι υπάρχει. Δεν ξέρω τι υπάρχει. Υπάρχουν αυτά τα ευρήματα. Τα οποία έχουν καταγραφεί μέσω της φωτογραφίας την οποία έστελνε η Ειρήνη Μουρτζούκου. Κύριε Γαλεντέρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάω σε ένα διάλειμμα. Όταν επιστρέψω, κυρία Μαυροϊδή, θέλω να ανοίξουμε λίγο την συζήτηση και μαζί με τον κύριο Μίτσενα και τον κύριο Κατερνόπουλο. Έχουμε κάποιες μαρτυρίες οι οποίες είναι πραγματικά συγκλονιστικές. Καταγράφουν ακριβή περιστατικά σε ό,τι αφορά τις συνθήκες θανάτου του δεύτερου παιδιού, του βρέφους της Ειρήνης Μουρτζούκου, που κατέληξε το 23 μέσα στο Πέδον. Πρόκειται για πρόσωπα τα οποία αναμένεται να κληθούν να καταθέσουν ανθρωποκτονιών. Μας έχουν μιλήσει αποκλειστικά. Θα δούμε όμως και κάποια ντοκουμέντα για την νομική αντεπίθεση την οποία ετοιμάζει η κυρία Μουρτζούκου, ένεκα της επικείμενης κλήσης, η οποία αναμένεται από μέρα σε μέρα, από εβδομάδα σε εβδομάδα, από το ανθρωποκτονίον. Θα δείτε τι λέει. Το ερώτημα είναι, κύριε Κουσουλέ, εδώ το εξής. Δηλαδή, είναι σαν να υποτιμάτε η νοημοσύνη και της κοινής γνώμης και των ειδικών κτλ. Εφόσον ετοιμάζει και έχει προβεί σε κάποιες καταθέσεις είτε μηνυτήριας αναφοράς είτε οτιδήποτε, γιατί τώρα, γιατί πρόσφατα και γιατί... Γιατί τώρα θυμήθηκε ότι την αδερφή της την είχαν ταΐσει, λέει, γάλα και ψάρι. Και πατατάκια. Βέβαια κάποιοι... Και πατατάκια. Και πατατάκια. Βέβαια αυτά την έχουν προλάβει, γιατί ξέρετε, η κυρία Μουρτζούκου έχει γίνει ένα μπλοκ αυτή την περίοδο. Γάλα, ψάρι, πατατάκια, λένε κάποιες έρευνες. Οι σημερινές δικονομικές κινήσεις της δικηγόρου του δεν κύριε έχει να επιτρέψετε μου, θα σα δώσω το λόγο. Θέλω να πάω σε διαφημίσεις. Συγκρατήστε αυτό το οποίο λέω. Τώρα, κυρία Μουρτζούκου, θυμάται ότι την αδερφή της την είχαν ταΐσει γάλα και ψάρι. Θα τα δείτε όλα αυτά το βράδυ. Για να δείτε πώς κάποιοι βγαίνουν ως συλλαγή κάποιων άλλων. Έχουν υποκαταστήσει και τους ιατροδικαστές. Ναι. Οι επιστήμονες του γλυκού νερού, λοιπόν. Και οι ερευνητές από τα Lidl. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε το διαγωνισμό ο οποίος τρέχει. Η Αμυρίδη Σαββίδη, κυρίες και κύριοι, σας κάνει δώρο αυτό τον ολοκληρωμένο σετ οικιακών ηλεκτρικών συσκευών και μικροσυσκευών. Η εταιρεία Morris, λοιπόν, σας κάνει δώρο όλο αυτό το σετ. Είναι πραγματικά ένα μοναδικό δώρο το οποίο σας χαρίζει η εταιρεία Αμυρίδη Σαββίδη. Η κλήρωση θα γίνει 31 Δεκεμβρίου του 2024. Τηλεφωνείτε από σταθερό ή κινητό στο 14800, αφήνετε το όνομα επώνυμο ή στέλνετε SMS γράφοντας ΚΑΠΑ ΟΜΙΚΡΟΝ και ενώ όνομα επώνυμο στο 14800. Όμως με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε στην άλλη μεγάλη κλήρωση, η οποία θα γίνει την Παρασκευή, δηλαδή έχετε δύο ακόμα ημέρες, δύο 24ωρες στη διάθεσή σας, 5.000 ευρώ μετρητά, μία προσφορά της εταιρείας VioCarpet. Επαναλαμβάνω, 29 Νοεμβρίου την Παρασκευή θα κληρώσουμε σε έναν τυχερό ή μία τυχερή 5.000 ευρώ. Πάμε σε διάλειμμα πάρα πολύ γρήγορα. Αν έχει πειράξει το παιδάκι μου, μου λέει εγώ θα τις... Δύο συγκλονιστικές μαρτυρίες έρχονται σε λίγη ώρα, φίλες και φίλοι. Για πρώτη φορά εδώ στο Open Tora μας μιλάει ο θείος της Ειρήνης Μουρτζούκου σε ό,τι αφορά τις συνθήκες θανάτου, κύριε Μίτσενα, κυρία Μαυροϊδή και κύριε Κατερινόπουλε, του δεύτερου βρέφους, το οποίο κατέληξε στις 17 Οκτωβρίου του 2023 μέσα στο Πέδον. Και φυσικά και η θεία της Ειρήνης Μουρτζούκου, το πρόσωπο το οποίο είναι πολύ στενά συνδεδεμένο με την ειρήνη ακόμα και σήμερα. Είναι δύο πρόσωπα τα οποία θεωρούνται κλειδιά για την έρευνα των ανθρωποκτονιών και θα κληθούν να καταθέσουν. Ξέρουν πάρα πολλά και ήδη μας έχουν δώσει υλικό το οποίο είναι απίστευτο. Πάμε λίγο να συνδεθούμε με τη Μιλένα Μπαχαρνίκου, γιατί βρίσκεται στο Βραχάτι.
Πάμε να τη δούμε. Μιλένα μου, καλησπέρα. Πριν από λίγη ώρα βρέθηκες μέσα στο σπίτι του πατριού της Ειρήνης, του κύριου Γιάννη Μουρτζούκου, και μάλιστα όπως πληροφορήθηκα συνομίλησες και με την σύζυγό του, δηλαδή τη μητριά της Ειρήνης, την κυρία Λαμπρινή. Καλησπέρα. Καλησπέρα Πέτρο. Ακριβώς κάναμε μία μεγάλη κουβέντα με τη σύζυγό του κυρίου Μουρτζούκου, την κυρία Λαμπρινή, η οποία μας μετέφερε κατάσταση που επικρατεί εδώ και το πώς νιώθουμε. Σου έχει μιλήσει εφόλης της ύλης, Μιλένα μου. Ξέρουμε ότι σου έχει μιλήσει εφόλης της ύλης, σου έχει πει πράγματα τα οποία αφορούν και τον κύριο Μουρτζούκο, ο οποίος υπενθυμίζουμε ότι έχει στραφεί σε βάρος της κυρίας Αναγνωστοπούλου, δηλαδή έχουμε και ενδοοικογενειακή διαμάχη για αυτά τα οποία του καταλογίζει η κυρία Αναγνωστοπούλου, ότι δηλαδή την είχε αποτρέψει από το να πάει να καταγγείλει από την πρώτη στιγμή ότι είχε υποψίες ότι η κόρη του, η Ειρήνη, ευθυνόταν για το θάνατο της ζωής Ηλιάνας. Στα έχει πει λοιπόν η κυρία Λαμπρινή, σε λίγη ώρα θα ακούσουμε τι λέει, θα συνδεθούμε εκ νέου μαζί σου. Πάμε τώρα, θέλω να έρθω σε εσάς, κυρία Μαυροειδή, λίγο πριν πάμε να δούμε αυτές τις μαρτυρίες τις οποίες έχουμε συλλέξει. Να σας ρωτήσω κάποια πράγματα τα οποία σχετίζονται με το μικρό Παναγιωτάκι. Ο εντολέας σας είναι ο πατέρας του μικρού Παναγιωτάκη και ψάχνει και εκείνος τη δική του αλήθεια. Είναι συγκλονισμένος από αυτά τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας, είναι προφανές. Πότε χώρισε ουσιαστικά ο εντολέας σας με τη μητέρα του Παναγιώτη, την Καλλιόπη? Νομίζω ότι χωρίσαν το 2021. Mm-hmm. Έκτοτε βρισκότανε στα... δεν είχαν κόψει δηλαδή κάθε επικοινωνία. Είχαν επαφή ανατακτά ή και αραιά χρονικά διαστήματα. Ναι. Όταν γεννήθηκε ο Παναγιώτης δεν ήταν μαζί όμως, από ό,τι καταλαβαίνω. Όχι. Όταν γεννήθηκε ο Παναγιώτης, η μητέρα του Παναγιωτάκη γέννησε στην Αθήνα, mm-hmm. αν θυμάμαι. Σε δημόσιο νοσοκομείο. Σε δημόσιο νοσοκομείο. Ο πατέρας επεδίωκε να επισκεφθεί το νοσοκομείο για να δει το μωρό του, αλλά η μητέρα, από τις πληροφορίες που έχω, απέφευγε. Απέφευγε. Ναι. Και στη συνέχεια, πόσες φορές είχε δει τον Παναγιώτη συνολικά? 2-3 φορές, 4? Τι να σας πω τώρα, δεν θυμάμαι. Ναι, ναι. Τελευταία φορά πάντως που τον είχε δει ήταν τον Γενάρη. Περίπου νομίζω, τον Ιανουάριο. Τον είχε δει τις γιορτές. Θυμάται ο εντολέας σας? Δεν πειράζει, αυτά συμβαίνουν, είναι ζωντανή εκπομπή, είμαστε, μην αγχώνεστε. Αν θέλετε να απαντήσετε, αν είναι κάτι επίμονο. Λοιπόν, θυμάται ο εντολέας σας αν ο Παναγιώτης αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα με τα ματάκια του? Από όσο γνωρίζω, όχι, δεν είχε κάποιο πρόβλημα. Όχι. Ήταν υγιέστατο το παιδάκι. Ναι. Ξέρετε, σας ρωτώ για ένα συγκεκριμένο λόγο, γιατί έχουμε δει κάποια πλάνα, κάποιες φωτογραφίες που το ματάκι, δηλαδή, ίσως είχε κάποιο είδους τραυμισμό. Δεν ξέρω αν το είχε εντοπίσει αυτό ο εντολέας σας. Δεν το γνωρίζω, να σας πω την αλήθεια. Να μην δώσω μια απάντηση η οποία δεν είναι. Ναι. Επακριβής. Η μητέρα του, η Καλλιόπη, γενικά με τον Παναγιώτη, πώς ήταν, τι είναι αυτό το οποίο σας έχει πει ο εντολέας σας? Δηλαδή, θέλω να πω, ήταν ένα παιδί το οποίο το είχε περιθάλψει, δηλαδή το αγαπούσε αυτό το παιδάκι, το νοιαζόταν. Ποια είναι η εικόνα την οποία έχετε, αν μπορείτε να μας πείτε? Τώρα, να σας πω, κύριε Γουσουλέ, ό,τι και να σας πω, δεν θα είναι ακριβές, γιατί δεν έχει τεθεί τέτοια ερώτηση και δεν έχω εντοπίσει κι εγώ κάτι σε αυτό. Mm-hmm. Οπότε δεν μπορώ να δώσω μια απάντηση η οποία θα είναι υποκειμενική. Ναι. Και δεν θέλω να το κάνω. Γνώριζε ο εντολέας σας για τη συγκατοίκηση της Καλλιόπης με την Ειρήνη Μουρτζούκου? Το είχε πληροφορηθεί? Ναι, το είχε πληροφορηθεί. Και το είχε πληροφορηθεί στα μέσα περίπου του 2024. Γιατί η Ειρήνη, σύμφωνα με αυτό το οποίο ξέρουμε εμείς από τον κύριο Αποστολή, δηλαδή τον αραβωνιαστικό της γιαγιάς Φωτεινής, είχε μετοικήσει και συγκατοικούσε με την Καλλιόπη από τον Νοέμβριο του 23 περίπου. Κάπως έτσι είναι, ναι, ακριβώς. Ναι, δηλαδή ο Παναγιωτάκης ήταν 3-4 μηνών εκεί. Ναι, ναι, συμπίπτει, άρα συμπίπτει και η πληροφορία που έχω εγώ από τον πατέρα με αυτό που λέτε εσείς. Mm-hmm. Δεν είχε υποπέσει όμως κάτι περίεργο. Πάνω κάτω στο χρονικό διάστημα, έτσι. Mm-hmm. Δεν είχε υποπέσει κάτι περίεργο στην αντίληψή του? Όχι. Δεν μπορώ να. Δεν γιατί ξέρω. Δεν ξέρω γιατί σα ρωτάω τώρα. Θέλω να είμαι λίγο ευθύς, γιατί το πηγαίνουμε μέσω Λαμίας. Μου κάνει εντύπωση, γιατί έχω δει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Ειρήνη Μουρτζούκου ανέβαζε πάρα πολλά βίντεο με τον Παναγιώτη. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δηλαδή, είχε κατακλείσει, όπως και με τα παιδιά της. Mm-hmm. Ανέβαζε πάρα πολλά βίντεο. Βέβαια, δεν έχει ανεβάσει κανένα βίντεο από την περίοδο που ήταν έγκυος αυτή η γυναίκα. Είναι κάτι περίεργο αυτό το οποίο έχει συμβεί. Όμως είχε ανεβάσει πάρα πολλά βίντεο με παιδιά ζωντανά και με τον Παναγιώτη ειδικά. Πολλά βίντεο, πολλά βίντεο. Για ποιο λόγο να το κάνει ένα κορίτσι αυτό το πράγμα? Δηλαδή, τι θέλει να προβάλλει? Δεν μπορώ να σας δώσω απάντηση. Γιατί θα είναι υποκειμενική και δεν θέλω να κρυθεί. Χαρά της τα ανέβαζε.
Επειδή εκπροσωπώ τον το συγκεκριμένο. Μου φαίνεται περίεργο, ξέρετε. Πάντως, εγώ τώρα μιλάω τελείως αποστασιοποιημένα από την υπόθεση. Αλλά εγώ τρία μικρά παιδιά δεν έχω ανεβάσει φωτογραφία με το πρόσωπό τους. Ουδής φυσιολογικός γονιός, ο οποίος θέλει να προστατεύσει το παιδί του, εννοείται ότι δεν το κάνει αυτό. Είναι λίγο... Δεν είναι το σύνηθες αυτό. Όχι το σύνηθες, ούτε καν. Ναι. Είναι λίγο παράξενο. Είναι παράξενο. Αλλά δεν μπορώ να εκφράσω κρίση, γιατί θα θεωρηθεί υποκειμενική ενόψη του ότι εκπροσωπώ τον συγκεκριμένο άνθρωπο και δεσμευόμαστε και από τον κώδικα. Είναι γνωστό ότι οι εκπομπές σου είναι ανοιχτές δικογραφίες. Ακριβώς. Αυτό έχω την αίσθηση ότι απαντάει στο ερώτημα. Ναι. Νοέμβριο-Δεκέμβριο, εκείνη την περίοδο, δεν θυμάται να έχει συμβεί ένα συγκεκριμένο περιστατικό εντολέα σας. Δεν έχει πληροφορηθεί κάτι. Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 23. Από όσο ξέρω, όχι. Όχι. Δεν τον είχε. Ναι. Όχι. Λοιπόν. Ναι. Βέβαια, θα τεθούν αυτά τα ζητήματα και σε επαφή και σε επικοινωνία που θα έχω μαζί του και ό,τι προκύψει. Ίσως χρειαστεί ο εντελέας σας το βράδυ να δει την εκπομπή πάντως. Όταν θα τον ενημερώσω. Δηλαδή, σας το λέω εκ προημίου να ενημερωθεί για κάποια πράγματα. Όταν θα ανασυνθεθούν όλα τα στοιχεία τα οποία αυτή τη στιγμή είναι διάσπαρτα, τότε θα προκύψουν τραγικά συμπεράσματα. Ενδεχομένως. Το θέμα είναι ότι δίνει το βήμα. Εύχομαι το βράδυ η εκπομπή σου να μην έχει την ίδια τύχη που εκεί προηγούμενη, δηλαδή να βρεθείς πάλι με μήνυση. Φοβάμαι ότι δεν θα την γλιτώσουμε τη μήνυση, αγαπητέ μου Ανδρέα, σήμερα. Οπότε νομίζω ότι θα έχουμε ξενύχτη. Εγώ ακούστε να δείτε. Το βράδυ θα δώσω μία έντολη στους συνεργάτες, πραγματικά να οχυρωθούμε, να οχυρώσουμε το στούντιο, να πάρουμε όλα τα μέτρα ασφαλείας τα οποία πρέπει να πάρουμε, γιατί αυτό το οποίο θα αποκαλυφθεί σήμερα το βράδυ είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Το λέμε εδώ και ημέρες, το φωνάζουμε εδώ και εβδομάδες, ότι από πίσω από αυτή την ιστορία είναι κάτι μεγαλύτερο. Κρύβεται κάτι μεγαλύτερο. Πέτρο μου, δεν χρειάζεται καμία οχύρωση. Όχι, μην έχουμε τίποτα μανδραπίδες, όπως άλλες εκπομπές στο παρελθόν. Ας έρθουν να πηδήξουν μάντρες, να πηδήξουν και ό,τι άλλο θέλουν. Ωραία. Καλοδεχούμενοι. Λοιπόν, προχωράμε λίγο. Πάμε λοιπόν να δούμε, φίλες και φίλοι, τι ακριβώς μας έχει πει η θεία. Το έχουμε σπάσει σε δύο μαρτυρίες της θείας. Μιλάει για τα παιδικά χρόνια της Ειρήνης και για κάποια περιστατικά τα οποία είχαν συμβεί στην παιδική της ηλικία, αλλά μας μιλάει και για τον κύριο Γιάννη Μουρτζούκο. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι μας λέει ποιον της είχε αναφέρει η Ειρήνη Μουρτζούκο ως πατέρα του πρώτου παιδιού. Γιατί εδώ πέρα έχει βγει πολλάκι η κυρία Μουρτζούκο, μας έχει πει για διάφορους μπαμπάδες. Ουδής έχει αντιληφθεί ποιος είναι ο πραγματικός πατέρας. Τώρα εσχάτως κατανόμασε τον κύριο Γιώργο Αργυρόπουλο. Βέβαια, στη θεία έλεγε κάτι άλλο. Μίλαγε για κάποιον φορτηγάτζι. Πάμε να το δούμε. Ένας άνθρωπος κλειδί στο θρίλερ της Αμαλιάδας πάει τη σιωπή της και μιλάει για πρώτη φορά στο Open τώρα. Η γυναίκα που η Ειρήνη έτρεχε στην αγκαλιά της από παιδί περιγράφει τον τρυφερό, τότε χαρακτήρα της 24χρονης σήμερα ανιψιάς της. Την Ειρήνη την γνώρισε όταν ήταν 7 χρονών, όταν ήρθαν από ένα συμβάν που έγινε στο σπίτι τους, στα Μέγαρα, και μου φέρανε δύο παιδιά, την Ειρήνη 7 χρονών και την Γουγό Ζάρου. Και πώς ήταν η Ειρήνη ως παιδί? Ήταν πολύ εύκολο σαν παιδί, δηλαδή και ετοιμόλογη και να κάνει και πλάκα. Και αμέσως έπαιρνε, πώς να το πω, ήταν πολύ φιλική, δηλαδή δεν όταν το περιβάλλον αμέσως. Πώς ήταν ως παιδί η Ειρήνη? Γιατί, ξέρεις, έχουν ακουστεί, ρε παιδί μου, ήταν παιδί το οποίο ήταν λίγο πολύ ανήσυχο. Ήταν ανήσυχο. Με μένα όμως είχε ένα διαφορετικό, δηλαδή θα της έλεγα κάποιες φορές και μου έλεγε εντάξει, θεία. Θα της έλεγα όμως ότι Ειρήνη, γιατί το κάνεις αυτό, και μου έλεγε θεία, δεν ξέρεις γιατί. Της λέω, παίζε Ειρήνη, άσε με τώρα. Θύμωνε και πολλές φορές και με μένα, αλλά δεν μου κράταγε κακία ποτέ. Πάντα θα ερχόταν να την πάρω αγκαλιά, πάντα ερχόταν στην αγκαλιά μου. Στην αγκαλιά σου, ε? Αγκαλιά, να την κρατήσω αγκαλιά, και της έλεγα, φύγε ρε παιδί μου, άσε με λίγο. Και μου λέει, λίγο ακόμα, μου λέει η θεία. Ξετυλίγοντας το κουβάρι της παιδικής ηλικίας της Ειρήνης, η θεία της αναφέρεται και στη σχέση της με τον άνθρωπο που τη μεγάλωσε, τον Γιάννη Μουρτζούκο. Με τον πατέρα της ποια ήταν η σχέση της? Δηλαδή θέλω να πω, ο Γιάννης ο Μουρτζούκος ασχολούνταν με τα παιδιά, ήταν ενεργός στο σπίτι? Ασχολούνταν με τα παιδιά, εντάξει, ότι ήταν παρόν. Τώρα για τα παιδιά όμως να κάνουν κάποιες δραστηριότητες, είναι δίπλα τους για να διαβάσουν, είναι δηλαδή αυτό εγώ που γνωρίζω, τι θα κάνει ένας μπαμπάς με ένα παιδί.
Όχι, ήταν απλά ότι ήταν παρόν στο σπίτι. Ήταν στο σπίτι. Γιατί η Πόπη έχει πει, ας πούμε, ότι ήταν σαν υπολογιστή και. Πάντα. Μονίμως. Οπότε να ήταν εθισμός, μπορεί να ήταν για το χόμπι του, δεν ξέρω, πάντα. Η απομάκρυνση της ειρήνης από κοντά της κατά την εφηβεία και μια ξαφνική εγκυμοσύνη προβλημάτισαν ιδιαίτερα τη θεία της, όπως περιγράφει στο Open τώρα. Με την ειρήνη αρχίζεις και αποστασιοποιείσαι λίγο, χάνεστε, είχατε μια επικοινωνία. Ναι, πολύ σταδιακά, δεν ήταν στους 6 μήνες θεία, τι κάνεις καλά, όπως είναι η Δήμητρα, αυτό. Μετά κάποια στιγμή με θυμήθηκε πάλι όταν είχε μείνει έγκυος. Πότε. Πότε, στο πρώτο, λες, στο δεύτερο. Στο πρώτο. Και της λέω, τι εννοείς. Μου είπε ότι ήταν έγκυος και ότι κόντευε να γεννήσει. Της λέω, τι εννοείς. Και μου λέει, και όντως, δηλαδή, με πήρε 1η Ιουνίου που γέννησα. Όντως, δηλαδή, με πήρε τηλέφωνο και φύγε. Άρα, λοιπόν, σε πέρα την 1η Ιουνίου του 22 και σου λέω ότι γέννησε. Ναι, είχαμε μιλήσει λίγο πιο πριν, 2 εβδομάδες ήταν, και μου είχε πει ότι είναι έγκυος και μετά μου λέει, γέννηθεια, γέννησα. Και της λέω, τόσο, ναι, μου λέει, γιατί πάσαν τα νερά, με έπιασαν, λοιπόν. Και γέννησα. Λέω, να σου ζήσει απλά. Μου έστειλε κάποιες φωτογραφίες τότε. Δεν την είχες ζήσει εκεί όμως. Όχι. Ήταν πάρα πολύ γρήγορα. Σου είχε πιέσει να ποιος είναι ο πατέρας του πρώτου παιδιού. Την είχα ρωτήσει, αλλά το απέφευγε. Μου έλεγε, στην αρχή εμένα μου είχε πει ένας φορτηγατζής. Ότι έκανε μεταφορές από εξωτερικό. Και δεν ήθελε γιατί είχε οικογένεια. Μετά, αφού έφυγε το μωρό, δεν την ξαναρώτησα. Η θεία της 24χρονης αποκαλύπτει έναν καθηλωτικό γεμάτο υποψίες διάλογο που είχε με την Πόπη Αναγνωστοπούλου, μητέρα της Ειρήνης, την ημέρα που πληροφορήθηκε ότι το πρώτο εγγονάκι της έφυγε από τη ζωή. Και μετά από 19 μέρες φεύγει αυτό το παιδάκι μας από τη ζωή. Ναι, και τότε σε αυτό το παιδάκι με πήρε η κουνιάδα μου στη 1 η ώρα τη νύχτα, στις 3. Δεν θυμάμαι, ήταν πολύ αργά νύχτα. Και μου λέει η κουνιάδα μου, η μπέμπα της Ειρήνης έφυγε. Τι λέω, τι εννοείς, 3 η ώρα τη νύχτα ήταν. Και μου λέει, έφυγε. Και τι λέω, μου λέει, αν έχει πειράξει, μου λέει, αν έχει κάνει κάτι στο παιδί, γιατί έμεινε μόνη τη. Θα γίνει, μου λέει, από τώρα έχουμε πάει, πάμε, μου λέει, στην αστυνομία. Όπα, είπα τότε. Ναι. Και τη λέω, τι εννοείται, πώ είπα. Μου λέει, ήταν μόνη τη, μου λέει, το παιδί δεν ήθελε κανέναν δίπλα τη. Σε παίρνει υπόπη όμω και σου λέει ότι κάτι έκανε στο μωρό. Μου λέει, αν έχει πειράξει, μου λέει, εγώ θα τη σκοτώσω. Λοιπόν, βλέπετε τώρα ότι η θεία επιβεβαιώνει αυτό το οποίο έχει πει η Πόπη Αναγνωστοπούλου. Ότι είχε από τότε υπόνοιες και υποψίες. Της είπε χαρακτηριστικά ότι αν έχει κάνει κάτι στο μωρό, εγώ θα τη σκοτώσω, Θανάση. Ναι. Και η τότε δικογραφία που έγινε, όπως ξέρουμε πολύ καλά, έχει μόνο και μία και μοναδική κατάθεση, του Μουρτζούκου. Και απετράπη να πάει να καταθέσει η Πόπη και οι υπόλοιποι. Έτσι δεν είναι? Από πίσω η έκφραση έχει πειράξει. Έχει άλλο background, έχει άλλο βάθος. Σημαίνει γνώση προφανώς περιστατικών, τα οποία εξωτερικεύονται με αυτή τη διατύπωση σε αυτή τη χρονική στιγμή. Δεν είναι δηλαδή. Κύριε Μίτσενα, ότι ήδη έχει φύγει από τη ζωή, η ζωή Λιάννα το 2014, δηλαδή το βρέφος των 18 μηνών, η αδερφή της Ειρήνης Μουρτζούκου. Από τότε η κυρία Αναγνωστοπούλου είχε υπόνοιες. Υπόνοιες οι οποίες ενισχύθηκαν από το αδόκητο χαμό του πρώτου παιδιού της Ειρήνης. Όμως δεν είναι κάτι το οποίο το λέει η Πόπη, το λέει και η θεία. Και πιστέψτε με, η θεία είναι πολύ αξιόπιστη. Γιατί είναι ένα πρόσωπο το οποίο ακόμα και σήμερα είναι στο πλευρό της Ειρήνης. Δεν έχει κάποιο λόγο δηλαδή να βγει και να την υπερασπιστεί ή να την κάψει, να το πω κατά το κοινό λεγόμενο. Είναι στο πλευρό της Ειρήνης, είναι η γυναίκα η οποία την μεγάλωσε, ουσιαστικά αποτελεί τη δεύτερη μητέρα της Ειρήνης. Αυτό το πρόσωπο λοιπόν λέει αυτό το σημαντικό στοιχείο. Μιλάει και για τον πατέρα, τον οποίο παρουσίαζε τότε ως ένα φορτηγατζή. Έχουν παρουσιαστεί διάφοροι μπαμπάδες όλη αυτή την ιστορία. Το θλιβερό είναι όμως, κύριε Κουσουλέ, και πραγματικά δηλαδή δεν υπάρχουν λόγια, πώς είναι δυνατόν να έχουν περάσει τόσα χρόνια αυτοί οι άνθρωποι τώρα να έχουν ανακαλυφθεί μέσα από εσάς, από τη δημοσιογραφική σας έρευνα, να βγαίνουν να λένε πράγματα προδεκαετίας και την κατάλληλη χρονική στιγμή που θα έπρεπε. Πείτε ότι η αστυνομία ήταν πλημελής στις υποχρεώσεις, υπήρχε λιγορία. Αυτό είναι δεδομένο. Ειδικά για τον πρώτο παιδί. Ναι, για να μην παρερμηνευτώ, είναι δεδομένο. Φυσικά είναι δεδομένο. Όμως και τα ίδια τα άτομα, εμένα μου κάνει εντύπωση, από τη στιγμή που είχαν υπόνοιες, από τη στιγμή που γνωρίζανε πράγματα, γιατί βλέπουμε πολλούς μάρτυρες να γνωρίζανε πράγματα και να τα λένε δημόσια στις τηλεοπτικές εκπομπές. Για ποιο λόγο την κατάλληλη χρονική στιγμή δεν προσήλθαν στα αρμόδια αστυνομικά τμήματα να
δηλώσουν αυτά που γνωρίζουν και να κινηθούν οι διαδικασίες. Είναι εύλογο το ερώτημα το οποίο θέτεται και θα σας δώσω μια πολύ απλή απάντηση μέσω της δικής μου της έρευνας και που έχω καταλήξει εγώ, γιατί έχουμε μιλήσει με πάρα πολλούς μάρτυρες. Επαναλαμβάνω ότι αυτή η μαρτυρία είναι πολύ ουσιώδης, όπως και η μαρτυρία του θείου η οποία θα ακολουθήσει. Είναι δύο πρόσωπα τα οποία αναμένεται να κληθούν στο ανθρωποκτονείο γιατί σχετίζονται άμεσα. Και θα προσέλθουν εννοείς. Θα προσέλθουν φυσικά. Είναι τα πρόσωπα τα οποία διακόμισαν το δεύτερο βρέφος της Μουρτζούκου. Την αδερφή, συγγνώμη, της Μουρτζούκου στο νοσοκομείο το 2014. Θα μπερδευτούμε στο τέλος με τα παιδιά. Και από την άλλη, γιατί να πρέπει στις μέρες που ζούμε, εν έτη 2024, να ανοίγουν υποθέσεις μέσα από δημοσιογραφική έρευνα και να οι αρχές να έχουν αυτή την ολιγορία και την δισκαμψία. Γιατί, δηλαδή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μπορεί στην περιφέρεια ή οπουδήποτε αλλού και εδώ που ζούμε κτλ. Να συμβαίνουν και να προκύπτουν διάφορα εγκλήματα. Τι θα πρέπει να παίρνουν σειρά οι δημοσιογράφοι για να αρχίζουν να αναμοπλεύουν τις υποθέσεις. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι τι να πω, δεν υπάρχουν. Σε όλες τις εποχές η δημοσιογραφική πένα στάζει χολή. Και έτσι ξετυλίγονται πολλά κουβάρια. Γιατί η δημοσιογραφική πένα δεν είναι κάτι απλό όταν αυτός που την έχει γράφει μονόστιλα ή πεντάστιλα έτσι όπως καθορίζει η δεοντολογία και η ίδια του η συνείδηση. Ναι, να δείτε λοιπόν το βράδυ τι κουβάρι άλλο. Οι αρχές από την άλλη μπορεί να επέδειξαν πλημέλια, αλλά θεωρώ τώρα με τον τρόπο με τον οποίο αυτό έχει απλωθεί και στο backstage, στο πώς διερευνούν πολύ εξειδικευμένοι αστυνομικοί την υπόθεση, όπως έχω πει και στην προηγούμενη μου παρουσία, σε 2-3 εβδομάδες αυτό το θέμα θα έχει βρει τη λύση. Το θέμα όμως το δικό μου δεν είναι να βρεθεί λύση. Κύριε Μίτσενα και κυρία Μαυροϊδή, να μου επιτρέψετε. Δεν είναι το θέμα το δικό μας να βρεθεί λύση μόνο σε αυτό το θέμα. Είναι να βρεθεί λύση και στο άλλο το μεγαλύτερο, το θέμα το οποίο θα ανακύψει από το βράδυ. Η άκρη του κινήματος. Εκεί πέρα, γιατί. Εντάξει. Επειδή η Μουρτζούκου, αν θέλετε, είναι ο εύκολος στόχος, αν υποτεθεί ότι έχει κάνει κάτι κακό στα παιδιά. Οι άλλοι από πίσω να δούμε τι είναι. Λοιπόν, πάμε στο διαγωνισμό. Θα επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι, σε λίγη ώρα. Θα συνδεθούμε και με τη Μιλένα Μπαχαρνίκο, η οποία έχει απάντηση από τον κύριο Μουρτζούκο και την σύζυγό του, την κυρία Λαμπρινή, σε όλα αυτά τα οποία ακούγονται. Να σας υπενθυμίσω τον διαγωνισμό. Η εταιρεία Μυρίδη Σαββίδη σας κάνει δώρο ένα ολοκληρωμένο σετ οικιακών ηλεκτρικών συσκευών και μικροσυσκευών της εταιρείας Μόρις. Η κλήρωση θα γίνει στις 31 Δεκεμβρίου. Τηλεφωνείτε λοιπόν από σταθερό κινητό στο 14800, αφήνετε όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο, στέλνετε SMS γράφοντας ΚΟ κοινό όνομα, επώνυμο στο 14800. Όμως με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε αυτομάτως στην άλλη μεγάλη κλήρωση, η οποία είναι μια προσφορά της εταιρείας Vio Carpet, 5.000 ευρώ μετρητά. Σε δύο μέρες τα κληρώνουμε. Σε δύο μέρες κάποιος τυχερός ή κάποια τυχερή θα δει αυτό εδώ το ποσό να το κερδίζει. Και αναμένεται στη συνέχεια θα κατατεθεί στον τραπεζικό του λογαριασμό. 5.000 ευρώ, έχετε 48 ώρες. Τηλεφωνήστε λοιπόν στο 14800 ή στέλνετε SMS. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Ειρήνη, το παιδί είναι 4 μέρες στο ψυγείο. Πάτε καλά, εγώ τρελάθηκα. Σε λίγη ώρα λοιπόν θα δούμε για πρώτη φορά και θα ακούσουμε αυτή τη μαρτυρία. Είναι από τον θείο της Ειρήνης Μουρτζούκου. Λέει συγκλονιστικά πράγματα. Πιστέψτε με σε ό,τι αφορά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες απεβίωσε το δεύτερο παιδί της Ειρήνης μετά από 33 ημέρες νοσηλείας στο παιδόν. Πάμε όμως τώρα στη Μιλένα Μπαχαρνίκου, μας περιμένει, γιατί βρίσκεται στο Βραχάτι. Είναι καθοδόν η Μιλένα για την Αμαλιάδα, όμως έκανες μια στάση στο Βραχάτι. Μπήκες μέσα στο σπίτι του κύριου Γιάννη Μουρτζούκου, συνομίλησες λοιπόν και με την κυρία Λαμπρινή, τη μητριά της Ειρήνης. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι λένε και τι απαντούν σε όλα όσα ακούγονται αυτοί οι άνθρωποι. Και το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι, τι πιστεύουν, ρε Μιλένα μου, αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, θέλω να πω, έχουν φύγει 5 παιδιά. Έχει φύγει και το βιολογικό παιδί του κ. Μουρτζούκου από τη ζωή, Λιάννα, το 2014. Τι είναι αυτό το οποίο λένε πλέον. Σε ακούμε. Να πούμε ότι
Όσον αφορά το πρώτο παιδί, το παιδί δηλαδή και του κυρίου Μουρτζούκου, την Ζωή Ιλιάνα, η σύζυγός του μου είπε ότι μετά το θάνατό της υπέφερε 6 μήνες περίπου από κατάθλιψη και μάλιστα βαριάς μορφής ο κύριος Μουρτζούκος. Η ίδια όσον αφορά την πορεία της, μάλλον την εξέλιξη της υπόθεσης, είπε ότι θα μπορούσε η πρώην σύζυγός του, η μαμά της Ειρήνης, να απευθυνθεί σε αστυνομικό τμήμα στις αρχές και να μεταφέρει τις αμφιβολίες που είχε για το περιστατικό, ασχέτως με την αρνητική θέση που είχε ο κύριος Μουρτζούκος. Μας είπε ότι σαν μητέρα θεωρεί ότι θα έπρεπε να είναι στο πλευρό της κόρης της, ασχέτως με τις κατηγορίες που ίσως προκύψουν στην πορεία, να τη στηρίζει. Σαν μητέρα που είναι και εκείνη βέβαια και ένας άνθρωπος που έχει περάσει από ό,τι με μυστηρεύτηκε και εκείνη πάρα πολλές δυσκολίες στη ζωή της. Όσον αφορά την κατάσταση τώρα που βιώνει, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Μετέφερε ότι ο κύριος Μουρτζούκος έχει σοβαρά προβλήματα υγείας και η ίδια προσπαθεί να τον στηρίξει με κάθε τρόπο. Είναι δίπλα και στα παιδιά του, μου είπε, και τα φροντίζει και είναι σε επικοινωνία. Μου άφησε ερωτηματικά σχετικά με τον Δημήτρη. Έχει επαφή με την γογό και υπάρχει μια εξαιρετική σχέση. Ωστόσο, όσον αφορά τα όσα έχουν υποθεί... Εγώ από όλα αυτά τα οποία λες, Μιλένα, μου συγγνώμη που σε διακόπτω, από όλα αυτά τα οποία λες, αυτό το οποίο με ξενίζει είναι ότι ουσιαστικά συνεχίζουν αυτοί οι άνθρωποι να κατηγορούν την Πόπη Αναγνωστοπούλη, η οποία βγήκε ευθέως και είπε ότι εγώ πιστεύω, έχω στοιχεία ότι η Ειρήνη δολοφόνησε την κόρη μου και έχει δολοφονήσει και τα εγγόνια μου. Αυτό εμένα με ξενίζει. Γιατί λένε τώρα, σου απαντάει η κυρία Λαμπρινή, πώς μπορεί να το κάνει μία μάνα. Δηλαδή, μία μάνα τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνει? Να συγκαλύψει? Να αδιαφορήσει? Να μην νοιαστεί να βρει την αλήθεια για το παιδί της και τα εγγόνια της και τα άλλα δύο παιδάκια τα οποία έχουν φύγει? Να λειτουργήσει δηλαδή το μητρικό ένστικτο? Ποιο ένστικτο είναι αυτό? Δεν υπάρχει μητρικό ένστικτο, γιατί μητρικό ένστικτο θα έπρεπε να είχε και η Ειρήνη Μουρτζούκο όταν φεύγανε από τη ζωή τα παιδιά της. Κάτι το οποίο δεν το έχουμε δει. Γιατί τη ρωτάμε την Ειρήνη για τα παιδιά της και χαζογελάει. Πέτρο, το έχω τονίσει κατά επανάληψη. Συμφωνώ με αυτά τα οποία λες μέχρι κεραίας. Θεωρώ όμως, είναι ένα τεράστιο ερώτημα για μένα, πώς αυτή τη στιγμή, με τον τρόπο τον οποίο κινείται, φαίνεται να στηρίζει όχι το βιολογικό του παιδί, που η Ειρήνη δεν είναι βιολογικό του παιδί, και να μην ψάχνει κι αυτός για την αλήθεια για το θάνατο του βιολογικού του παιδιού. Και έχουν περάσει και 10 χρόνια. Και έχουν περάσει και 10 χρόνια. Και έχουν αποκαλυφθεί τόσα. Για ποιο λόγο? Δεν ξέρω. Άρα λοιπόν, τώρα το να λέμε έπρεπε να πάει και δεν πήγε. Σου απάντησαν κάτι επ' αυτού του εύλογου ερωτήματος, το οποίο θέτει έτσι στο δημόσιο διάλογο και στη δημόσια σφαίρα ο φίλτατος, ο κύριος Θανάσης Κατερινόπουλος. Σου απάντησαν κάτι. Για ποιο λόγο? Θέλουν να μάθουν τι ακριβώς έχει συμβεί με τη Ζωή Ιλιάνα. Ένα κοριτσάκι το οποίο ήταν υγιές. Δεν είχε προβλήματα υγείας, δεν έφαγε γάλα και ψάρι. Πώς να το κάνουμε? Ψάρι έφαγε μόνο εκείνη την ημέρα. Πώς έφυγε από τη ζωή? Αυτό που μου είπαν είναι ότι και εκείνοι ψάχνουν την αλήθεια, θεωρούν ότι θα βγει αλήθεια μέσα στην επιφάνεια. Και βέβαια η ίδια μου είπε ότι αν υπάρχει εμπλοκή της Ειρήνης στους θανάτους και του βιολογικού παιδιού του κ. Μουρτζούκου, αλλά και στα υπόλοιπα παιδιά, θα πρέπει να τιμωρηθεί από τη δικαιοσύνη. Και η ίδια μου είπε ότι υπάρχουν και ετοιμάζουν στοιχεία, που έχει ήδη ο νομικός τους σύμβουλος, ο κύριος Παπαδόπουλος. Στοιχεία απέναντι σε όσα τους, σωστά, απέναντι σε όσα τους καταλογίζει η κυρία Πόπη Αναγνωστοπούλου, και πολύ άμεσα όλα αυτά θα έρθουν στην επιφάνεια. Μάλιστα. Και θα αλλάξει δεν το μας ενδιαφέρει η ενδοοικογενειακή διαμάχη μεταξύ. Κοιτάξτε, δύο πρώην. Όταν ένας άνθρωπος χάνει το παιδί του και χάνει και δύο εγγόνια, τον νοιάζει δηλαδή αν του έλεγε που του είπε η κυρία Αναγνωστοπούλου ότι έπαιζε Farmville ή ήταν στον υπολογιστή και έπαιζε με τις ώρες και δεν τον ενδιαφέρει αλήθεια αυτό τον πείραξε τώρα τον κύριο Μουρτζούκο? Αλήθεια, κύριε Γιάννη μου. Και ξέρετε πόσο πολύ σας εκτιμώ. Αλήθεια, αυτό σας πείραξε? Αν είσαι σε έναν υπολογιστή. Θα σας πω και πάνω σε αυτό. Όλοι έχουμε πάθει. Μπορεί να παίζουμε Farmville, άλλοι μπορεί να παίζουν PlayStation. Εντάξει, να περάσει η ώρα, εν πάση περιπτώσει. Κύριε Κουσουλιά. Ναι, κυρία Μαυροίδη, παρακαλώ. Χωρίς να διακόπτω τα. Όχι, βεβαίως. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε ανοίξει με αφορμή του θανάτου των 5 βρεφών. Έχουν ανοιχτεί παράπλευρες υποθέσεις, οι οποίες έχουν
προσομοιάζουν σε ένα reality, να το πω έτσι, να μου επιτραπεί η έκφραση. Ναι, αυτό. Με πλούσιο υλικό ενδοοικογενειακής βίας, τα οποία οφείλω να τονίσω και να επισημάνω ότι στην παρούσα φάση προσωπικά εμένα ως δικηγόρο και εκπρόσωπο του πατέρα του Παναγιωτάκη και ως δικηγόρο, δηλαδή συλλειτουργό της δικαιοσύνης, δεν με αφορούν, να σας πω την αλήθεια. Κανένα. Διότι εδώ έχουμε πέντε βρέφη. Αυτό μας νοιάζει. Μας ενδιαφέρουν τα παιδιά. Δεν μας ενδιαφέρει η μάνα, ο πατέρας, τι έκανε, αν χτύπησε, ποιος χτύπησε κτλ. Να παρεκκλίνει η υπόθεση από την ουσία και να ασχολούμαστε με τα υπόλοιπα ζητήματα τα οποία δεν είναι επί του παρόντος. Έχουμε την εικόνα ενός χταποδιού που το ένα πλοκάμε κρατάει το άλλο για να μην αντιδράσει. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν. Και ο νόητο. Ακριβώς. Και το βράδυ θα δούμε πώς ενδεχομένως και η Ειρήνη κρατούσε στο χέρι κάποια άλλα πρόσωπα, γιατί υπάρχουν κοινές καταγραφές και κοινές επικοινωνίες και κάτι περίεργο συνέβαινε και με τον Παναγιωτάκη, κυρία Μαυροειδή, κάτι περίεργο συνέβαινε και με τα άλλα τα βρέφη της κυρίας Μουρτζούκου. Θα έχει ενδιαφέρον την βραδινή σας εκπομπή, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Λυπάμαι που δεν θα μπορέσω να παρευρεθώ. Θα την παρακολουθήσετε από το σπίτι και αν θέλετε τηλεφωνικά μπορείτε να παρεύετε κάλλιστα. Φυσικά. Αλλά το βράδυ πραγματικά νομίζω ότι αυτά που ακολουθούν είναι πολύ σκληρά. Δυστυχώς. Αναθεωρήσουν όμως, εγώ πιστεύω, κάποιοι θέσεις, απόψεις. Θα αποτραβηχθούν. Για να δούμε κάποιοι τελικά, άλλοι θα περάσουν στην επίθεση. Αν κάποιοι άλλοι θα σπέψουν να κρυφτούν. Πολλά θα συμβούν. Να δούμε τελικά, Θανάση μου, το βράδυ, αν κάποιοι δηλαδή κάναν τα παιδιά προκειμένου να παίρνουν τα επιδόματα και στη συνέχεια να βλέπουν τα παιδιά τους ως μέσο. Τώρα για 2.000 ασχολούμαστε προσπορισμού. Μέσω οικονομικού προσπορισμού. Το επίδομα είναι 2.000 πέτρο, δεν πάει κανένας για 2.000. Ή έκαναν τα παιδιά τους για άλλους λόγους, γιατί αποσκοπούσαν, κύριε Μίτσενα, σε κάτι άλλο μεγαλύτερο. Θα τα δούμε το βράδυ. Οι ποινικές υποθέσεις έχουν τη δική τους δυναμική. Και πολλές φορές η δυναμική κάθε μέρα ξεπερνά πολλά από τα προσκόμματα που τίθονται περιφερειακά για να μην μπορέσει να αναδειχθεί το κεντρικό πρόβλημα. Πλην όμως, επειδή έχουν τη δική τους δυναμική και τη δική τους φύση, καταλήγουν σε ένα συμπέρασμα, διότι όλα προς εκεί κατατείνουν. Αυτή είναι η δομή και η λειτουργία των ποινικών υποθέσεων, η εσωτερική τους δυναμική. Έχουμε μία υπόθεση, από την οποία θα ανακύψουν και άλλες υποθέσεις και ενδεχομένως και μεγαλύτερες δικογραφίες άλλων θεμάτων. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι μας περιγράφει ο θείος. Δεν έχει μιλήσει αυτός ο άνθρωπος, έχει μιλήσει αποκλειστικά στην εκπομπή μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μιλάει λοιπόν και για την Ειρήνη. Αναφέρεται το τι ακριβώς συνέβη μετά την κηδεία του δεύτερου παιδιού. Και λέει συγκλονιστικά πράγματα και για το γεγονός, όπως τουλάχιστον δηλώνει ο ίδιος, ότι η Ειρήνη από μικρή ήθελε να κάνει κακό στη μητέρα της και ότι δεν έχει καλή σχέση με τη μητέρα της. Πάμε να το δούμε, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή η μαρτυρία. Για ανεξήγητη συμπεριφορά που αφήνει αναπάντητα πολλά ερωτηματικά, κάνει λόγο ο θείος της Ειρήνης Μουρτζούκου σε ό,τι αφορά την αντίδραση της 24χρονης μετά την απώλεια των παιδιών της. Όσα περιγράφει αποκλειστικά στο Open τώρα προβληματίζουν. Μία έκλαιγε, μία γέλαγε. Ψυχολόγησε η κατάσταση. Δηλαδή δεν μπορούσα να ψυχολογήσω. Δεν είχε θλίψη από τη μία, από την άλλη την έπιανε θλίψη. Και το είχα σχολιάσει και με τη γυναίκα μου. Τη λέω ρε, συγγνώμη, έχασε το παιδί της και χανότανε. Μία ήταν στη θλίψη, μία ήταν στο γέλιο. Ναι. Δεν ήταν στην περιφορά ανθρώπου που έχει χάσει παιδί. Γιατί εγώ αν γινόταν κάτι τέτοιο θα ήταν και χάσει την υγεία τα πόδια. Οι δραματικές περιγραφές του αγαπημένου θείου της Ειρήνης για τον απρόσμενο θάνατο της 60 ημερών Μαρίας Φρυδερίκης και των γεγονότων που ακολούθησαν δεν έχουν τέλος. Με παίρνει τηλέφωνο μου, μου λέει «Θεία, δεν μπορώ να βρω άκρη». Της λέω «Τι εννοείς». Μου λέει «Το χαμόγελο του παιδιού δεν μπορεί να βρει γραφείο, η πρόνοια βρήκε γραφείο, αλλά δεν μπορεί να πάει το παιδί από το Αγία Σοφία, το γουδί, στο νεκροτομείο». Λέω «Ειρήνη, το παιδί είναι 4 μέρες στο ψυγείο. Πάτε καλά». Μου λέει «Τι και αυτό σε πήρα», μου λέει «Δεν ξέρω τι να κάνω». Την ίδια μέρα εγώ τρελάθηκα, μέχρι και στην αστυνομία πήγα και ρώτησα αν μπορώ να πάω το παραγωγό μάτσο μου να το πάω από το Αγία Σοφία στο Γουδί. Και μου λέει «Κύριε, αυτά απαγορεύεται, τι λέτε του έτσι». Τέλος πάντων και παίρνω ένα γραφείο τελετών δικό μου, αύριο το πρωί λέει «Θα πάρω πάλι». Και πήγαν την επόμενη μέρα το πρωί ένα γραφείο που το έκλεισα εγώ και που το πλήρωσα εγώ. Το πήραν από το Αγία Σοφία, το πήγαν στο Γουδί. Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, Παρασκευή, είπε επειδή είναι Παρασκευή, θα την κάνουν τη Δευτέρα. Την Τρίτη κάναν νεκροτομία
και κάνει και την κηδεία, γιατί το είπα, αυτό κάνεις αυτό, κάνει και την κηδεία όλα μαζί σου. Τότε η ειρήνη, αφού έγινε και τελείωσε η κηδεία, χάθηκε, εξαφανίστηκε. Καταπέλτης εναντίον της ειρήνης είναι και οι δηλώσεις του σχετικά με τη συμπεριφορά της ανιψιάς του προς τη μητέρα της. Από μικρή θυμάμαι να κάνει κακό στη μάνα της, στέγη τη μάνα της. Το γιατί δεν το ξέρω και δεν το γνωρίζω. Αλλά ήθελε από μικρή ηλικία να κάνει κακό στη μάνα της, δηλαδή ήθελε να πάει κόντρα στη μάνα της. Ότι σε λίγη μάνα της το ανάποδο θα έκανε. Εννοώντας να την κατηγορήσει οτιδήποτε. Η μάνα της ήταν αυτή που άνοιγε την τρύπα γιατί δεν είχαν να πληρώσουν να ανοίξουν. Παρόδι αποκλειστική συνέντευξή του στο Open τώρα, ο θείος της ειρήνης δεν διστάζει να εκφράσει την προσωπική του εκτίμηση για το θρίλερ με τα 5 νεκρά βρέφη, στο οποίο κεντρικό πρόσωπο εμφανίζεται να είναι η 24χρονη ανιψιά του. Δεν πιστεύω στις συμπτώσεις. Στο ένα ήταν σύμπτωση, στο άλλο ήταν σύμπτωση. Δεν μπορεί και στα 5 να ήταν σύμπτωση. Το ένα λέει ήταν σύμπτωση, το άλλο ήταν σύμπτωση. Έχουμε 5 συμπτώσεις λοιπόν. Βέβαια, όλα αυτά πρέπει να αποδειχθούν και επιστημονικά και να δούμε πού θα οδηγήσει η έρευνα του ανθρωποκτονιών. Γιατί δυστυχώς, κύριε Κουσουλέ, τα δικαστήρια δεν εκδίδουν αποφάσεις με βάση τις ενδείξεις. Πρέπει να υπάρχουν αποδείξεις και οποιαδήποτε ένδειξη γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι υπέρ του κατηγορούμενου. Οποιαδήποτε δηλαδή μη αποδεκτή. Ισχυρισμοί και οπότε πρέπει να είναι η υπόθεση τόσο καλά δεμένη ώστε να φτάσει στα ακροατήρια, αν φτάσει στο ακροατήριο και να υπάρχουν αποδείξεις. Αποδείξεις. Και φυσικά νομίζω μεγαλύτερη απόδειξη είναι μια ενδεχόμενη ομολογία. Αλλά ξέρουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως έχουν πρωταγωνιστήσει σε τέτοιου είδους εγκλήματα, δεν αναφέρομαι τώρα στην Αμαλία, δεν μιλάω για άλλες περιπτώσεις, δύσκολα σπάνε τη σιωπή τους γιατί μπορεί και να φοβούνται κάτι άλλο. Αυτό το οποίο έχει υποθεί και στη δική μας εκπομπή. Γιατί να πω την αλήθεια, να με βρουν σε κανένα χαντάκι, θανάσιμο, το θυμάσαι αυτό? Αυτό το είπε πρώτη η Ειρήνη και καλά θα κάνει η Ειρήνη μου από το βράδυ και μετά να προσέχεις ιδιαίτερα. Ναι, κύριε Μητσοκίδη. Ειδικά από το βράδυ και μετά να προσέχει ιδιαίτερα, με βρεθεί αλήθεια. Η ομολογία σε τέτοιου είδους περίπλοκες υποθέσεις δεν είναι η μητέρα των αποδείξεων. Έτσι, ακριβώς. Και αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε. Γιατί εύκολα μπορεί να ομολογείς σε πολύκροτες ή δύσκολες υποθέσεις κάτι και αυτό όμως να μην είναι αρκετό για να αποδειχθεί πράγματι αυτό το οποίο συνέβη. Πολύ σωστά συντάσσομαι με την άποψη του συναδέλφου μου και θέλω να προσθέσω σε αυτό το εξής. Επειδή μέσα από τα τηλεοπτικά μέσα ακούγεται συνέχεια και περιμένουν και όλοι οι δημοσιογράφοι ρωτάνε πότε θα βγουν οι εξετάσεις του Παναγιωτάκη. Πότε θα βγουν, αλήθεια. Μισό λεπτό, να ολοκληρώσω λίγο αυτό, να το ξεχάσω. Αν θα δείξουν εγκληματική ενέργεια ή δεν θα δείξουν εγκληματική και έχει εστιάσει στην περιραίουσα ατμόσφαιρα εκεί το όλο ζήτημα, αυτό που θέλω να διασαφηνίσω και να κάνω γνωστό και κατανοητό είναι ότι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι σε μια τέτοια υπόθεση όπως αυτή, η οποία είναι πολύπλοκη, δεν πρέπει να περιμένουμε μόνο τις εξετάσεις τις τοξικολογικές, διότι η προανάκριση παράγει έργο. Δηλαδή, η έμπειρη αξιωματική του ανθρωποκτονιών, γιατί γνωρίζουμε όλοι όσοι κάνουμε ποινικό ότι η ανάκριση είναι τέχνη. Η προανάκριση είναι τέχνη για τους έμπειρους αξιωματικούς. Δηλαδή, παίζουν ρόλο οι αντιφάσεις των μαρτύρων, τα στοιχεία, οι ώρες του θανάτου, ποια άτομα ήταν δίπλα κατά το χρόνο του θανάτου, ποια στοιχεία άλλα υπάρχουν μέσα στη δικογραφία. Δεν κρίνεται δηλαδή αν θα υπάρξει τέλεση μιας εγκληματικής ενέργειας. Να το πείτε να το καταλάβουν αυτό, κύριε Μαυροίδη, γιατί πολλοί περιμένουν και σου λέει ότι αν δεν δείξει κάτι. Η έκθεση του Παναγιωτάκη θα μπει υπόθεση στο αρχείο. Δεν είναι έτσι. Και αν δεν. Και ακόμη και οι εξετάσεις να βγουν και οι τοξικολογικές, που αυτό είναι θέμα καθαρά ιατροδικαστών, που θα διορίσουμε και εμείς μετά το σύμβουλο των τεχνικών μας, αν και εφόσον λέμε. Αλλά δεν κρίνεται μία υπόθεση μόνο μέσα από τις εξετάσεις. Αυτό πρέπει να το καταλάβει και ο κόσμος και η κοινή γνώμη και οι δημοσιογράφοι και οι εκπομπές και τα πάνελ. Γιατί κάθε μέρα ακούμε τι έγινε, θα βγουν οι εξετάσεις. Υπάρχει εγκληματική ενέργεια. Δεν υπάρχει εγκληματική ενέργεια. Γιατί θέλω να το πω τόσο καιρό, επιτέλους που ακούγεται αυτό. Υπάρχει μία προανάκριση που προηγείται. Η προανάκριση λοιπόν,
γι' αυτό το λόγο γίνεται. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν οι διατάξεις στον κώδικα ποινικής δικονομίας και γι' αυτό το λόγο πρέπει να τηρείται η δικονομία. Υπάρχουν ειδικοί, είναι αρμόδιοι, η ανάκριση είναι τέχνη και μέσα από αυτή τη διαδικασία θα βγουν τα σωστά συμπεράσματα και ο εισαγγελέας, αφού συλλέξει τα στοιχεία του, θα αναλόγως ή θα ασκήσει ποινικές διώξεις ή θα βάλει την υπόθεση στο αρχείο. Αξιακά θα πρέπει να πούμε το εξής. Ότι ο δικαστής έχει την ηθική απόδειξη. Η ηθική απόδειξη σημαίνει ότι μπορεί να τα παραμερίσει όλα και με το απροσωπόληπτο και με τη φωνή της συνειδήσεώς του να αποφασίσει. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Αυτή είναι μια κατάκτηση του νομικού μας πολιτισμού. Και είναι πάρα πολύ σημαντική αρχή και την οποία πρέπει να την ξέρουμε. Πέραν όλων των άλλων στοιχείων που παρατίθενται και αξιολογούνται. Και επίσης, αυτό και θα ήθελα να το πω, και οι ενδείξεις αποτελούν στοιχείο της αποδείξεως. Όπου συνεκτιμούνται και αν πράγματι μέσω των ενδείξεων μπορεί να ασκηθεί δικανική πεποίθηση, δηλαδή συλλογισμός δικαστικός που μπορεί να επιβάλλει ποινή, και αυτός είναι αποδεκτός από το δικαϊκό μας σύστημα. Και έχουμε και το σημαντικότερο από όλα. Σύμφωνα με τις καινούργιες διατάξεις, πρέπει να ακουστούν αυτά, να ξέρει και ο κόσμος, να μην υπάρχει παραπληροφόρηση. Σύμφωνα με τις καινούργιες διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Οικονομίας, εξουσία δίδεται πλέον και στους ανακριτές και στον ανακριτή. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Αν και εφόσον ασκηθούν ποινικές διώξεις, ο ανακριτής έχει τη δικαιοδοσία, την εξουσία να ξανακάνει συμπληρωματικές καταθέσεις, να κάνει αυτοψίες στους χώρους. Έχει δηλαδή. Έχει μεγάλη ευκαιρία να κάνει όλες τις πράξεις που πρέπει να γίνουν. Τα χέρια του ανακριτή, για να το κλείσουμε λίγο, είναι ελεύθερα έτσι, μέσα από τους κανόνες της ποινικής δικονομίας, να μπορέσει να διεξάγει εκείνα τα συμπεράσματα που κρίνονται αναγκαία για την θεμελίωση του αδικήματος. Ή όχι. Ή όχι. Ή όχι. Ή όχι. Λοιπόν, Θανάση, θα σου δώσω το λόγο. Δεν σε διακόπτω ποτέ και το ξέρεις. Θέλω να δούμε το δεύτερο μέρος της συνέντευξης. Στην τομία μας έχει παραχωρήσει αποκλειστικά εδώ στο Open η θεία της Ειρήνης. Πάμε λοιπόν να δούμε όλοι μαζί, φίλες και φίλοι, τι ακριβώς λέει για το σοκ το οποίο υπέστη όταν πληροφορήθηκε και για το θάνατο του δεύτερου βρέφους, εκείνο το οποίο κατέληξε μέσα στο πέδωνο. Περιγραφές που καθυλώνουν, ερωτήματα που μεγαλώνουν και μια ανατριχιαστική περιγραφή από τη θεία της Ειρήνης που περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια πώς έμαθε για τον άδικο χαμό της Μαρίας Φρυδερίκης. Και πότε έμαθες εσύ ότι πέθανε το και το δεύτερο παιδί? Το δεύτερο παιδί που έπαθα πάλι σοκ, γιατί το έβλεπα εν μέρει από μακριά, αλλά είχα δεθεί γιατί περίμενα να έχουμε ένα μικρούλι στην οικογένεια πάλι και όπως είχα βγάλει και ρούχα να δώσω ότι είχα. Με την Ειρήνη μίλησα Δευτέρα, Τρίτη καθόλου και αυτό έγινε Τετάρτη. Δεν μίλησα καθόλου γιατί για κάποιο λόγο την Κυριακή μου είχε στείλει φωτογραφίες της μικρής που είχε πάει στην εκκλησία να την κοινωνήσει. Για κάποιο λόγο είπα ότι θα μίλαγα μετά μαζί της. Και το παιδί, η εικόνα του δεν μου άρεσε. Να μην λέω ψέματα, μου φαινόταν κάπως παράξενο αυτό που έβλεπα. Μίλησα τη Δευτέρα για λίγο, την Τρίτη καθόλου και την Τετάρτη όταν σηκώθηκα το πρωί στις 7.30 ώρα. Και άνοιξα το κινητό μου, ότι φύγαμε μεγάλοι για το σχολείο. Και όταν ανοίγω το κινητό, το μόνο που βλέπω σαν ανάρτηση ήταν το πρώτο πράγμα που είδα, ήταν γιατί αγγελούδι μου το έκανε σε αυτό. Το γιατί της Ειρήνης αναπάντητο όπως και το πώς. Μία ανάρτηση που η θεία της δεν μπορεί να πιστέψει. Παθαίνω σοκ. Εκείνη τη στιγμή δεν ξέρω ποιον πήρα και μετά κάλεσα την Ειρήνη αμέσως και μου λέει αυτό που είδες και της λέω τι εννοείς, τι έγινε. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Μετά ήταν ο πατέρας εκεί με τη μητριά της. Μίλησα λίγο με τον Γιάννη, τον παπά της. Και μου είπε ότι πήγε να δώσει γάλα το βράδυ και χτυπήσαν τα μηχανήματα και τελικά η μικρή δεν άντεξε. Μετά μου λέει γιατί της δώσανε φάρμακα, φώναζε η Ειρήνη. Μετά κλείσαμε γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω τι λέγανε. Έκανε φασαρία πολύ. Από εκεί και μετά περιμέναμε. Η Ειρήνη, όπως την περιγράφει η θεία της, φώναζε και έκλαιγε στην αρχή, αλλά στη συνέχεια κάτι άλλαξε. Πώς την άκουσες εσύ στο τηλέφωνο? Φώναζε, έκλαιγε. Μετά όμως, δηλαδή το απόγευμα που μίλησε μαζί της, δεν ήταν με αυτό που άκουσε το πρωί. Αυτό είναι ένα μέρος της συνέντευξης. Την πλήρη συνέντευξη θα τη δουν οι τηλεθεατές το βράδυ, ναι, Θανάση μου. Άκουσα για θεία κοινωνία εδώ, ότι πήγε και την κοινώνησε. Ναι. Εγώ τη ρωτάω την Ειρήνη. Ειρήνη μου, εσύ την πήγες στο εκκλησάκι ή κάποιος άλλος? Όπα. Και του βάλες και χέρι γιατί το πήγες στην εκκλησία? Όπα. Πρώτον.
Κάτσε, δεύτερον. Τι ερωτήματα, όχι, δεν θα μιλάς με γρίφους γέροντα. Πρώτον, δεν είμαι γέρος. Είμαι νέο παιδί. Δεν είναι καθόλου γρίφος. Υπάρχει έχεις άτομο που θα πάει να καταθέσει αυτοβούλος, ναι, και θα πει τα πράγματα με το όνομά τους. Για πες λίγα πράγματα. Το πρώτο που λέω αυτή τη στιγμή. Το έχεις συναντήσει εσύ αυτό το άτομο. Και ποια πράγματα πέταξε στα μούτρα αυτού του ατόμου κλπ. Μισό λεπτό. Το έχεις συναντήσει εσύ αυτό το άτομο. Βεβαίως το συνάντησε. Πότε? Χτες. Και τι σου είπε? Πάρα πολλά. Δηλαδή. Δεν είναι αυτή τη στιγμή για τον αέρα. Γιατί είναι? Δεν είναι για τον αέρα. Θα πάει στις αρμόδιες αρχές να καταθέσει. Αυτό που είπα ότι. Δεν το πήγε η Ειρήνη το παιδί στο εκκλησάκι. Όχι βέβαια. Ποιος το πήγε? Άλλο πρόσωπο το πήγε. Και τι πέταξε στα μούτρα? Βεβαίως. Τι πέταξε? Τα συντόνια της τα πέταξε στα μούτρα. Λέει, πάρτε αυτά. Του νεκρού βρέφους. Ακριβώς. Και για ποιο λόγο έψαχνε να βρει χαρτοκούτι? Τι να βρει? Ένα κουτί χάρτινο. Μετά το θάνατο του παιδιού της. Μιλάμε για τραγικά πράγματα. Να γιατί εδώ οι ενδείξεις που μπορεί να υπάρχουν σε ορισμένα θέματα θα ενισχυθούν και από άλλα στοιχεία που φτάνουν. Αυτό το πρόσωπο και θα οδηγούν τους δικαστές στην αρχή της ειδικής αποδείξης. Θανάση, μην μου γυρνάς την πλάτη. Οι ενδείξεις εδώ είναι ισχυρές. Ακριβώς. Κύριε Μίτσονα, να μιλήσω λίγο με τον κουμπάρο μου, αν με επιτρέπετε, κύριε. Παρακαλούμε. Θανάση. Ναι, Πετρόβο. Αυτό το πρόσωπο εκείνη την περίοδο πιεζόταν να πάει να καταθέσει? Βεβαίως. Το πρόσωπο που αναφέρεις. Βεβαίως, πιεζόταν να πάει να καταθέσει. Μίλησε τηλεφωνικά. Ναι. Το πήραν το πρόσωπο αυτό τηλέφωνο η Ειρήνη. Ναι. Σε ανοιχτή, σε ομαδική, στην οποία ήταν ο κύριος Μπουρτζούκος και η κυρία Μπουρτζούκου. Και όχι μόνο του ζητήσαν να πάει να καταθέσει. Τι να καταθέσει? Να πάει να καταθέσει για το θάνατο του παιδιού, αλλά πρώτα θα της πει ο δικηγόρος που είχαν τι να καταθέσει. Όπα. Και λέει ο άνθρωπος. Τότε, για μιλάμε καθίστε, για τότε, για το 23, έτσι. Ακριβώς. Και λέει ο άνθρωπος, για καθίστε ρε παιδιά, να μιλήσω και με τον σύντροφό μου, με τη σύντροφό μου και να συνοηθώ. Και την επόμενη μέρα το ξαναπήραν τηλέφωνο το πρόσωπο. Και λέει, τι αποφασίσατε? Όχι να καταθέσει την αλήθεια, δηλαδή. Να πάει να καταθέσει ό,τι θα τη πούν να καταθέσει στο ΑΤΑΦΑ Μπελοκήπων. Ωραία, το κατάλαβα. Δεν κατέθεσε μέχρι σήμερα το πρόσωπο αυτό. Ποιο θα πάει να καταθέσει. Για ποιο έτος μιλάμε? Το 23, όταν πέθανε το δεύτερο βρέφος, ήταν μάρτυρα στο πρόσωπο αυτό. Και έχει να πει πολλά και ενδιαφέροντα. Κύριε Μίτσελ, θα μας πει ότι πήγε και το κοινώνησε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Ενδεχομένως αύριο να τα πούμε στο αυτόφορο και πάλι. Κυρία Μαυροειδή, παρακολουθήστε σας παρακαλώ πολύ το βράδυ την εκπομπή. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας σήμερα. Και εγώ, να είστε καλά. Λοιπόν, πριν πάμε σε διάλειμμα, να σας υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι τρέχει ο διπλός διαγωνισμός εδώ στο Open. Η εταιρεία Μυρίδης Αβίδης σας κάνει δώρο ένα πλήρες σετ, το οποίο περιλαμβάνει ηλεκτρικές συσκευές για το σπίτι σας και μικροσυσκευές. Μια μοναδική προσφορά λοιπόν της εταιρείας Αμυρίδης Αβίδης. Η κλήρωση θα γίνει στις 31 Δεκεμβρίου του 2024. Τελευταία ημέρα του 2024 θα είμαστε εδώ και θα κάνουμε την κλήρωση εδώ ζωντανά στο Open. Έχετε πολλές ημέρες προκειμένου να τηλεφωνήσετε στο 14800 από σταθερό ή κινητό. Υποχρεωτικά αφήνετε όνομα, επώνυμο και τηλέφωνο ή στέλνετε SMS γράφοντας κάπου μικρό κενό όνομα, επώνυμο στο 14800. Με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε στην άλλη μεγάλη κλήρωση 5.000 ευρώ μετρητά. Αυτό είναι το ποσό το οποίο σας το προσφέρει Βιοκαρπέτ. Η κλήρωση θα γίνει μεθαύριο Παρασκευή, 2-24 στη διάθεσή σας. Καλή τύχη σε όλους και σε όλες. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Από το περασμένο Σάββατο, η Ειρήνη Μουρτζούκου επιδίδεται σε ένα μπαράζ επικοινωνίων, που έχει με πρόσωπα του περιβάλλοντός της. Εκεί πέρα, μεταξύ άλλων, λέει πολλά και ενδιαφέροντα, τα οποία θα τα αποκαλύψουμε στην πλήρη έκταση το βράδυ στις υποθέσεις, όπου θα ασχοληθούμε με μια υπόθεση η οποία θα σημάνει την αρχή του τέλους της Αμαλιάδας, αλλά ενδεχομένως την αρχή για μια άλλη μεγάλη έρευνα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Πάμε να δούμε κάποια στοιχεία τα οποία έχουμε συγκεντρώσει ό,τι αφορά τι έλεγε η Ειρήνη Μουρτζούκου σε πρόσωπο του ευρύτερου περιβάλλοντος, του στενού περιβάλλοντος, αμέσως μετά τη σύλληψη, η οποία είχε προηγηθεί κατόπιν της μηνύσεως την οποία έχει καταθέσει ο κύριος Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Παρακαλώ. Αργυρόπουλο, συγγνώμη. Δεν αντέχω. Κοιμήθηκα και νόμιζα ότι θα μου βάλουν χειροπέδες. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω φορέσει. Ούτε έχω περάσει από αυτές τις πόρτες στη ζωή μου. Περίμενα 2 ώρες γιατί δεν με πίστευαν ότι το ποινικό μου μητρώο είναι καθαρό και με πήγαν κάτω για αποτυπώματα και φωτογραφίες, ώστε να δουν από τα αποτυπώματα ότι ποτέ δεν ήμουν μπλεγμένη.
Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 10 το βράδυ ήμουν με χειροπέδες γιατί ο εισαγγελέας δεν πρόλαβε και με πήγε την επόμενη. Και μετά τις είχα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 4 το μεσημέρι που τελείωσε η δίκη. Και να φωνάζω γιατί δεν ήξερα ότι ο Γιώργος μου έκανε μήνυση και να προσπαθούν να με ηρεμήσουν. Εγώ να νομίζω ότι λένε για τα παιδιά και να φωνάζω ότι δεν έχω κάνει τίποτα. Ούτε κατάθεση δεν έχω δώσει ακόμα. Δεν αντέχω άλλο πλέον μετά από αυτό που πέρασα. Καθόμουν και σκεφτόμουν όλη τη νύχτα και έβαλα κάποια πράγματα κάτω.